Και είμαστε live. Ένα λεπτό να αρχίσουν να μπαίνουν. Καλησπέρα. Φαινόμαστε, ακουγόμαστε κανονικά. Λέω κι εγώ για να αστάρουμε. Ένα, δύο. Ναι, όλα εντάξει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βλέπω είμαστε 23 άτομα, 25 άτομα, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, περιμένω ένα λεπτό και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ωραία. Φτάσαμε 35, 40, ανεβαίνουν πλέον δραματικά. Λοιπόν, σήμερα θα παρουσιάσουμε την πρώτη άσκηση, την πρώτη εργασία του μαθήματος. Θα μας την παρουσιάσουν οι βοηθοί μας, ο Ηλίας και ο Νίκος, που είναι εδώ πέρα και τους βλέπετε. Εγώ θα κοιτάζω το chat. Ακουγόμαστε κανονικά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, στο μεγαλύτερο διάστημα της παρουσίασης νομίζω θα έχουμε screen share από τον Ηλία ή τον Νίκο και θα βασιστούμε εκεί. Οπότε, για οτιδήποτε παρεμβαίνω κι εγώ, αλλά αλλιώς στα περισσότερα, στα μεγαλύτερα διαστήματα θα κοιτάζω μόνο το chat και θα κλείσω και το μικρόφωνο μου. Επιβεβαιώστε, αν με ακούτε δηλαδή, τώρα τα επόμενα 5 λεπτά, πείτε μου, γιατί κανονικά θα πρέπει να έχω σβήσει το μικρόφωνο. Οπότε, νομίζω Ηλία, Νίκο, αν είστε έτοιμοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ωραία. Κάνω εγώ σας. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Ηλίας και θα σας παρουσιάσουμε μαζί με τον Νίκο την πρώτη εργασία για το μάθημα. Η πρώτη εργασία αποτελείται από δύο μέλη. Στο πρώτο μέρος, καλείς να ελοπίσετε έναν... Ηλία, λίγο μεγαλύτερο φόντ. Αρκετά μεγαλύτερο φόντ, θα έλεγα. Ναι. Καλύτερα. Ωραία. Ωραία. Στο πρώτο μέρος, καλείς να ελοπίσετε ένα απλό κομπιτεράκι. Για αυτή είναι ακριβώς εδώ τη γλώσσα που βλέπετε. Δηλαδή, τι θέλουμε. Θέλουμε το κομπιτεράκι σας να υποστηρίζει... εκφράσεις, όπου οι εκφράσεις είναι είτε ένας απλός αριθμός, είτε μία έκφραση με δύο αριθμούς. Ο αποτελεστής μπορεί να είναι πρόσθεση, αφαίρεση ή ύψος σε δύναμη, είτε παρένθεση κάποιες έκφρασης. Συγγνώμη. Αν κάνεις και ένα μεγαλύτερο, ακόμα καλύτερα το φόν. Εντάξει, όχι και δύο. Άμα κάποιος δεν βλέπει, μπορεί να μπει και στο site να τη βλέπει. Υπάρχει στο site η εκφάνιση. Εγώ τα βλέπω πλέον. Σίγουρα. Και εδώ οι αριθμοί προφανώς, απλώς το επισημένο, δεν θέλουμε να είναι μόνο ψήφι, θέλουμε να είναι 1 περισσότερα ψηφία. Ωραία. Και αυτό θέλουμε να το ελοπίσετε πρώτον. Να κάνετε την γραμματική σε ένα μορφή και στη συνέχεια να υλοποιήσετε έναν recursive design parser όπου θα αποτιμά τις τιμές των εκφράσεων που του δίνουμε σαν είσοδο. Θέλει να προσθέσει κάποιος κάτι περισσότερο πάνω στην εικόνηση?
Στη θεωρία το έχουν δει πλέον το NERCFCG. Έχει γίνει. Ναι, ωραία. Έχουμε ωραία. Κάνει όλα παρτισμένα, first, follow κλπ. Οπότε μπορούμε να μείνουμε λίγο στη γραμματική. Ναι. Ότι έχει πολυψήφιους αριθμούς κλπ. Αλλά δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Έχουμε δει γραμματικές διαρρυθμητικές εκφράσεις. Έχουμε δει και αφαίρεση αριστερής αναδρομής και αριστερή παραγοντοποίηση. Έχουμε δει διάφορες τεχνικές για να κάνουμε μια γραμματική LLM. Οπότε αυτό είναι το πρώτο μέρος της άσκησης. Ας δούμε τώρα και το δεύτερο μέρος της άσκησης που είναι και το πιο δύσκολο, πιστεύω προσωπικά. Όπου καλείστε να μυαλοποιήσετε. Φαίνεται. COVID. Οκ. Καλείστε να μυαλοποιήσετε έναν parser. Ένα transpiler βασικά. Για μια γλώσσα. Η οποία είναι αρκετά απλή και χειρίζεται strings. Και τι έχει τη γλώσσα. Ουσιαστικά υποστηρίζει συνένωση δύο strings. Ορισμός συναρτήσεων και κλήσεις συναρτήσεων. Conditionals, θα τα δούμε λίγο πιο κάτω. Και έχουμε επίσης αυτές τις ειδικές, ας πούμε, τους ειδικούς θελεστές. Όπου το each prefix of, όπου παίρνει δύο strings σαν input και μας επιστρέφει αν το string 1 είναι prefix στο string 2. Και το is suffix of που κάνει το αντίστοιχο, αλλά θέλουμε αν το string 1 είναι suffix στο string 2. Ωραία. Να πούμε ότι αυτές οι δύο εκφράσεις δίνουν boolean, ας πούμε. Άμα το string 1 είναι prefix στο string 2, τότε ας πούμε, αυτό αποτιμάται κατά κάποιο τρόπο σε true. Άρα, αυτά μας χρησιμεύουν πιο πολύ στα conditionals. Γιατί όπως θα δείτε και παρακάτω στα παραδείγματα, τα values, ας πούμε, της γλώσσας είναι string. Σωστά. Θα καταλάβετε. Αυτές οι εκφράσεις μπορεί να μπουν μόνο μέσα στο conditional του if, στη γλώσσα. Και να ξαναπώ απλά σε πολύ ψηλό επίπεδο τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε από source να πάμε σε source. Δηλαδή, έχουμε μια γλώσσα, αυτή τη γλώσσα που σας περιγράφουμε με τα prefix, με τα concatenation κτλ. Και θέλουμε αυτό να το μεταφράσουμε σε Java, που η Java να είναι ακριβώς ισοδύναμη. Δηλαδή να κάνει το ίδιο πράγμα που θα κάνει αυτή η γλώσσα, όπως την ορίζουμε. Αυτό είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο τι πάμε να κάνουμε. Και τώρα γι' αυτό ας πούμε, θα χρησιμοποιήσουμε και εργαλεία εδώ. Ενώ στο πρώτο μέρος το κάνουμε με το χέρι, τον parser, εδώ θα χρησιμοποιήσουμε, προτείνετε δηλαδή να χρησιμοποιήσετε Lexer για να κάνετε την τηλεκτική ανάλυση και να πάρετε τα tokens. Μπορεί να το γράψετε και με το χέρι, αλλά καλύτερα όχι, μην το γράψετε με το χέρι. Εγώ προτείνω. Γιατί είναι πολύ απλό να δώσεις απλά ένα specification και να το φτιάξει και να είναι έτοιμο. Και είναι και πολύ εύκολο το πώς κολλάει με τον parser και σου δίνει το stream των tokens. Και για τον parser πάλι θα τον φτιάξετε με specification στο εργαλείο. Δηλαδή σκεφτείτε ότι απλά θα γράψετε δύο specification, ένα για το lexing και ένα για το parsing. Και αν όλα πάνε καλά, θα πάρετε έξω ένα parser ο οποίος θα κάνει ακριβώς αυτό που θέλετε, ας πούμε. Θα του περνάτε αυτή τη γλώσσα και θα σας φτύνει τη Java, που θα κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Οπότε αυτό είναι chat, το σε high level. Θα κάνουμε την εργασία. Το πρώτο part θα γίνει σε Java. Το δεύτερο part, επειδή θα χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία, ουσιαστικά θα γράψετε δύο specifications στην γλώσσα, ας πούμε, το DSL των εργαλείων αυτών. Σκεφτείτε κατά κάποιο τρόπο ότι θα γράψετε γραμματικές, ας πούμε. Δηλαδή, για το parser θα γράψετε γραμματική, για το lexer θα γράψετε, ας πούμε, κάποια regex που θα φτιάχνουν tokens. Εντάξει, θα τα δείτε, είναι πολύ απλά. Και δίνουμε και υλικό ήδη, οπότε το να το κάνετε modify αυτό, να ταιριάξει σε αυτό που θα πάτε να κάνετε, θα είναι αρκετά απλό. Δηλαδή, θα ξεκινήσετε από το template και παίζοντας θα το φτάσετε εκεί που πρέπει. Ας δούμε, νομίζω αξίζει να δούμε ένα παράδειγμα για να γίνει πιο ξεκάθαρο τι θέλουμε. Ρωτάει στο chat. Όχι, δεν είναι αναγκαστικό να κατεβάσει κάποια ID. Java μπορεί να γράψει σε έναν editor για να την κάνει compile με Java C. Yeah. Δεν χρειάζεται κάποιο. Θα κάνουμε και εφαρμοστήρια Java μέσα στη εβδομάδα λογικά, οπότε
Όλα αυτά τα ζητήματα θα τα λύσουμε εκεί. Και λογικά στο φροντιστήριο Java ίσως συμπληρωθούν κάποια πράγματα για τα εργαλεία του δεύτερου μέρους. Θα πούμε και κάποια πράγματα τώρα, ό,τι προλάβουμε. Αλλά άμα δεν μας πάρει ο χρόνος, θα συμπληρώσουμε και... Ωραία. Ας δούμε ένα παράδειγμα και τι περιμένουμε σαν έξοδο. Αυτό είναι το input πρόγραμμα που θα δίνετε εσείς στον parser σας, που θα φτιάξει το εργαλείο. Και στην αρχή, εδώ το πρόγραμμά μας ξεκινάει με ορισμένες δηλώσεις συναρτήσεων. Αυτό το αναφέρει και στην εκφώνηση και, μπορείτε να, και πρέπει να το έχετε και εσείς σαν υπόθεση. Θα σας βολέψει πολύ. Ότι πρώτα ακολουθούν όλες τις δηλώσεις συναρτήσεων και μετά ακολουθούν οι εκφράσεις, τα statements, ας πούμε. Ωραία. Οπότε έχουμε μια δήλωση απλής συνάρτησης που επιστρέφει John. Μια δήλωση της surname που δεν παίρνει κανένα όρισμα και επιστρέφει Do. Και τώρα έχουμε μια πιο σύνθετη συνάρτηση που παίρνει first name, separator και last name και επιστρέφει τη συνένωση αυτών των strings. Και από κάτω ακολουθούν οι κλήσεις, ας πούμε, των συναρτήσεων, όπου περιμένουμε ότι το πρόγραμμα Java που θα παράξει το πρόγραμμά σας, ο parser σας, ο transpiler σας για την ακρίβεια, να τις αποτιμήσει στο τέλος αυτές όταν θα τρέξει. Δηλαδή, θέλουμε ο parser σας όταν θα τρέξει να παράξει κάτι αντίστοιχο, σαν και αυτό. Δηλαδή, να έχει τις συναρτήσεις και τους αντίστοιχους τελεστές. Και τέλος, θα έχει μια... Τελώς boilerplate main, η οποία για κάθε έκφραση που υπάρχει στο κύριο σώμα, ας πούμε, του προγράμματός σας, του προγράμματος εισόδου, θα έχει μια system println, θα κάνει print τη τιμή της έκφρασης. Ωραία, ναι. Κάτι που φαίνεται για τη γλώσσα εισόδου, βλέπετε δεν υπάρχουν, ας πούμε, πουθενά τύποι. Και ο λόγος είναι απλώς επειδή όλα είναι string. Ό,τι χειριζόμαστε είναι string. Μόνη εξαίρεση είναι ότι μέσα στα if βάζουμε τα prefix και τα suffix, τα οποία, ας πούμε, αποτιμούνται σε boolean. Εδώ αυτό το παράδειγμα νομίζω δεν είχε if. Ναι, ναι. Ας δούμε και ένα παράδειγμα με conditional. Να, εδώ ας πούμε. Χρησιμοποιούμε το C prefix yes για να δούμε αν το yes είναι, αν το C είναι, είναι prefix του yes. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε control flow στη γλώσσα μας. Και εντάξει, θα το πω για fun fact αυτό. Επειδή μπορούμε να έχουμε κλίση συναρτήσεων, άρα έχουμε και αναδρομή και έχουμε και control flow. Και επίσης μπορούμε να δημιουργήσουμε και με συνένωση τιμών και άλλες εκφράσεις. Αυτή η γλώσσα είναι Turing complete. Οπότε, θεωρητικά είναι ισοδύναμη με DC. Δηλαδή, μπορεί να υπολογίσει ό,τι μπορεί να υπολογιστεί από έναν υπολογιστή. Αυτό τώρα, fun fact, δεν είναι κάτι. Ωραία. Αν δεν έχουμε κάποια άμεση απορία πάνω στην εκφώνηση, μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο στα παραδείγματα για LLN. Τα calls μπορούν να δέχονται identifiers. Ναι. Τα μόνα identifiers μπορεί να έχετε στο πρόγραμμά σας, επειδή η γλώσσα μας δεν έχει αναθέσεις. Είναι identifiers που τα ορίσματα. Ήταν ορίσματα σε συνάρτηση. Οπότε, ναι. Και τα calls μπορούν να πάρουν τα ορίσματα. Δηλαδή, υπάρχει από μία συνάρτηση μπορώ να καλέσω μία άλλη. Ας πούμε, η cont repeat καλεί τη repeat με το χ. Σιγά σιγά θα βγάλετε διάφορα συμπεράσματα, ας πούμε, για το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται στη γλώσσα, κοιτώντας τα παραδείγματα. Και ό,τι είναι, ας πούμε, ασαφές, θα μπορεί να συζητηθεί και στο πιάτσα. Άμα κάτι δεν είστε σίγουροι αν έπρεπε να επιτρέπετε ή μπορείτε να το αποστάρετε στο πιάτσα και θα συζητήσουμε, ας πούμε, ποιο είναι το approach, ας πούμε, που θα μπορούσατε να πάρετε. Ωραία. Νομίζω, αν δεν υπάρχει άλλη πορεία, μπορούμε να συνεχίσουμε με τα παραδείγματα για LLN. Ωραία. Μισό λεπτάκι. Να πω λίγο για το δεύτερο μέρος της άσκησης. Γενικά, στο δεύτερο μέρος, αυτή η γλώσσα προσπαθεί να είναι όσο πιο κομψή γίνεται. Δηλαδή, επιτρέπει τα πάντα μέσα στην περιορισμένη της εκφραστικότητα.
Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στα calls, τι εκφράσεις μπορούμε να περάσουμε σαν ορίσματα. Το if είναι και αυτό έκφραση. Το if έχει τιμή string. Όλες οι τιμές της γλώσσας είναι string. Το ξαναλέω αυτό. Όλες οι τιμές της γλώσσας είναι string. Το prefix και το suffix δεν είναι τιμές, είναι συντακτικοί τύποι, οι οποίοι μπορούν να εμφανιστούν μόνο μέσα σε ένα if. Δεν μπορώ να φτιάξω μια συνάρτηση και να μου επιστρέφει χ, prefix, ψ. Οπότε, οι τιμές είναι όλες string, μαζί και το if, οποιαδήποτε έκφραση, που έχει φυσικά τιμή string, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκεί που περιμένουμε ό,τι θέλουμε. Όρισμα συνάρτησης. Καλό μια συνάρτηση, μπορώ να περάσω το αποτέλεσμα μιας άλλης κλίσης συνάρτησης. Μπορώ να περάσω ένα ολόκληρο if. Μπορώ να περάσω ένα concatenation. Μπορώ να περάσω ένα identifier τοπικής μεταβλητής φυσικά. Όλα αυτά παίζουν μια χαρά σε οποιοδήποτε βαθμό πολυπλοκότητας. Για να δούμε λίγο το if, να το δούμε σαν string, για να το καταλάβουμε λιγάκι. Ναι. Στα definitions, στα ορίσματα είναι μόνο identifier. Στα definitions δεν είναι... Το definition δεν είναι έκφραση. Definition είναι definition. Και να, αν έρθει και true, θα επιστρέφει. Δεν επιστρέφει string, θα επιστρέψει true. Και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως conditional σε κάποιο if. Συμπερισμένη η εκφραστικότητα της γλώσσας μας μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι ρωτάνε λίγο να το κοιτάξουμε εδώ πέρα τι σημαίνει ότι τα if είναι και αυτά strings. Αυτό το if, το μέσα, είναι string και αυτό. Τι είναι η τιμή όλου αυτού του if? Είναι, εάν το yes είναι prefix του c, τότε η τιμή όλου του if είναι το repeat χ, δηλαδή το χ συν χ. Αλλιώς είναι ένα σκέτο χ. Όλο αυτό το if έχει τιμή. Δεν είναι statement, είναι expression. Δεν είναι εντολή, είναι έκφραση. Η διαφορά της εντολής από την έκφραση είναι ότι οι εκφράσεις έχουν τιμές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν συστατικά πιο πολύπλοκων εκφράσεων. Αυτό εδώ το if είναι έκφραση. Και το έξω if είναι έκφραση. Η συνάρτηση ολόκληρη επιστρέφει μία έκφραση. Το σώμα της συνάρτησης είναι μία έκφραση. Ποια είναι η τιμή της έκφρασης? Η τιμή του if. Γιατί η έκφραση είναι ολόκληρη αυτό το if. Για να φέρω και ένα παράδειγμα συλλογικά, κάτι που το έχετε δει. Είναι όμως τα ternary expressions στη C. Δεν υπάρχουν booleans, συγγνώμη. Αλλά ναι, συνέχισε η λίγη. Όπως η C μπορεί να έχει sub, ένα ternary expression της μορφής conditional expression 1 ή expression 2. Σκεφτείτε ότι τα ifs είναι ακριβώς αυτής της μορφής. Μεγαλύτερο είναι... γιατί δεν φαίνεται. Ναι. είναι ακριβώς αυτής της μορφής. Μπορείτε να σκεφτείτε τα ifs είναι ουσιαστικά ternary. Και για την ακρίβεια σας προτείνουμε από κάτω όταν θα το κάνετε transpile σε Java τα ifs να υλοποιηθούν έτσι, σαν ternary. Είναι μεγάλη διευκόλυνση γιατί είναι ήδη μες στη γλώσσα σας. Άρα δεν είναι όλα strings, υπάρχουν και boolean. Ναι, υπάρχουν και booleans, μόνο που τα booleans... Μην το σκέφτεστε έτσι, συγγνώμη. Έχετε συνηθίσει γλώσσες που έχουν την έννοια του boolean. Ξεχάστε τις. Απλά επειδή οι γλώσσες που έχετε δει έχουν μέσα την έννοια του boolean, μην το σκέφτεστε έτσι. Δεν έχουμε boolean σε αυτή τη γλώσσα. Το prefix και το suffix είναι απλά συγκεκριμένες λεξούλες που μπαίνουν μόνο μέσα σε ένα if. Δεν μπορείς να τα κάνεις nest σε πιο πολύπλοκες εκφράσεις. Δεν μπορείς να τα επιστρέψεις από συνάρτηση. Το prefix και το suffix δεν είναι κάτι που επιστρέφει boolean. Όσο κι αν εσείς έχετε συνηθίσει από τη C, από τη C++, από τη Java, το boolean να το θεωρείτε κάτι φυσιολογικό. Αν πάμε σε παλιότερες γλώσσες, αν πάμε στην Pascal, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Αυτό ήταν νεωτερισμός το TB και το boolean, στις πρώτες εκδόσεις τέλος πάντων Pascal, το TB και το boolean σαν τύπος. Στη συγκεκριμένη γλώσσα δεν έχουμε τιμές boolean. Δεν υπάρχει τιμή. Δεν μπορώ εγώ στη συνάρτηση να επιστρέψω boolean. Δεν μπορώ να πάρω ένα prefix και να το κάνω nest με άλλο prefix ή με suffix ή οτιδήποτε. Δεν μπορώ να φτιάξω εκφράσεις από αυτό. Τι είναι το prefix ή το suffix? Το prefix ή το suffix είναι συγκεκριμένες παραλλαγές του if.
μπαίνει κάτι μέσα εκεί στο if. Δεν μπορώ να φτιάξω εκφράσεις με prefix και suffix. Άρα δεν έχουμε τιμές τύπου boolean. Η γλώσσα δεν έχει boolean, έχει μόνο strings. Απλά μέσα στο if μπορεί να μπει έλεγχος prefix ή έλεγχος suffix. Αυτό. Ωραία, υπάρχει άλλη ερώτηση. Ωραία, δεν βλέπω κάτι άλλο στις ερωτήσεις. Να συνεχίσουμε να δούμε τώρα ένα παράδειγμα για το πρώτο μέρος. Ή... Ναι, να δούμε πώς θα φτιάχνει κανείς ένα parser για το πρώτο μέρος, ναι. Ωραία. Όχι για το πρώτο μέρος, για μια άλλη γλώσσα αντίστοιχη του πρώτου μέρους, για να δούμε πρακτικά ένα recursive descent parser. Για τα εργαλεία θα δούμε κάποια πράγματα σήμερα, τα περισσότερα στο φροντιστήριο της Πέμπτης ή Παρασκευής, όποτε γίνει. Σήμερα θα είμαστε λίγο επιφανειακοί ως εργαλεία, αλλά... Θα εμπαθύνουμε πιο πολύ σε φροντιστήριο. Ωραία. Νίκο, θες να μιλήσεις. Να σου πω, τελικά θα κάνουμε τη διαφάνιση ή θες να το κάνουμε σιγά-σιγά από το terminal. Okay. Για να μην τα δώσουμε έτοιμα. Ναι. Γιατί διαφάνειες θα γράφουν, πώς θα βγουν. Okay. Ωραία, λοιπόν, αρχικά... Ξέρετε όλοι, πριν είπε ο Ηλίας για το ternary, ξέρετε όλοι τα ternary expressions από τη C, πώς δουλεύουν. Είναι σαν ένα if. Βάζουμε μια συνθήκη, ερωτηματικό και δύο τιμές. Αν η συνθήκη είναι true, παίρνουμε την πρώτη τιμή. Αν η συνθήκη είναι false, θα πάρουμε τη δεύτερη τιμή. Οπότε τώρα, θα αντί για το κομπιουτεράκι που έχετε να ειδοποιήσετε... Νίκο, αυτό είναι μικροσκοπικό, πρέπει να μεγαλώσει το font αρκετά. Εντάξει, όχι και τόσο, αλλά ναι. Και δύο σκάλες πιο κάτω, καλά, αν άλλη μία κάτω πάει, Άννα. Εντάξει. Ωραία, οπότε ας δείξουμε το ternary grammar πρώτα. Ωραία. Λοιπόν, γενικά στα ternary επιτρέπεται στις γλώσσες προγραμματισμού να βάζουμε οτιδήποτε expression, ας πούμε να βάλουμε α μεγαλύτερο του μηδενός σε συνθήκη κτλ. Τώρα το απλοποιούμε αυτό. Και εμείς θα χρησιμοποιούμε μόνο μονοψήφιους, όπου στους μονοψήφιους θα έχουμε τη σύμβαση ότι όταν μπαίνουν για condition, το 0 θα συμβολίζει το false και όλη η υπόλοιπη αριθμία από το 1 μέχρι το 9 θα είναι true όταν μπαίνουν ως condition. Και οι τιμές είναι πάλι τα ίδια, το 0 ως 9. Οπότε, ας πούμε, η Λία γράψε ένα παράδειγμα. Ξέρω εγώ, άμα λέγαμε 1 ερωτηματικό 2 κόλων, άμα λέγαμε αυτό, η συνθήκη είναι true, άρα θα πάρω το πρώτο. Δηλαδή αυτή η έκφραση θα έχει ως αποτέλεσμα 2. Αν είχα 0, θα παίρνω το δεύτερο. Άρα θα έχει αποτέλεσμα 3. Και γράψτε 2-3 παραδείγματα και αφήστε τα στην οθόνη να φαίνονται. Γράψτε αυτή τη έκφραση, ίσον, και βγάλετε το αποτέλεσμα. Να κάνουμε το βασικό. Και τώρα αυτά... Το ενδιαφέρον είναι ότι μπορούμε, επειδή επιστρέφουν ας πούμε τιμές, μπορούμε να τα κάνουμε κατά κάποιο τρόπο nest, δηλαδή να φτιάξουμε πιο περίπλοκες εκφράσεις. Οπότε, εντάξει, τώρα φτιάξε ό,τι θες, δεν ξέρω, Ηλία. Ναι, και μπορούμε να έχουμε και πιο περίπλοκες εκφράσεις, όπως να έχουμε κι άλλο ένα ternary μέσα. Ναι. Και τώρα, αυτό θέλει λίγο προσοχή στο πώς θα παρσάρουμε, βέβαια. Πες, Ηλία, πες. Πάμε εγώ μέσα προς τα έξω. Θα βγει η παραθυτοποίηση, ας πούμε, πώς θα φτιάχνονταν το δέντρο, θα ήταν κάπως έτσι. Δηλαδή, ένα. Αν ένα, τότε αυτό. Αλλιώς τρία. Έχουμε ένα, άρα παίρνουμε τη τιμή αυτής της τιμής. Τιμή αυτής της έκφρασης, 2, αν 2, τότε 1, αλλιώς 2. Άρα αυτή η έκφραση βγάζει 1, στο τέλος.
Οι παρενθέσεις τώρα, είναι... Οι παρενθέσεις είναι σύμβολα της γλώσσας ή σύμβολα της μεταγλώσσας. Αυτού που καταλαβαίνετε. Εμείς θα βάλουμε τώρα για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Η γλώσσα δεν έχει παρενθέσεις. Έχουμε λοιπόν μια πάρα πολύ απλή γλώσσα με μια γραμματική δύο κανόνων που τους βλέπετε πάνω-πάνω. Τους βλέπετε τους κανόνες στις δύο πρώτες γραμμές του αρχείου. Αυτή είναι όλη η γραμματική. Εντάξει, ναι, δύο κανόνων είναι. Αλλά έχουμε και παραλλαγές για τα λεκτικά από 0 έως 9. Αυτή τη γραμματική, πρώτα απ' όλα εμπεδώστε τι κάνει η γλώσσα, γιατί μας μπερδεύει, γιατί είναι πολύ πυκνή γλώσσα με τα ερωτηματικά και τις ανωκατελείες. Και αυτή τη γραμματική θα θέλουμε να σκεφτούμε πώς θα δούμε, πώς την κάνουμε ελελένα και πώς την επεξεργαζόμαστε με ένα recursive descent parser, όπως στο πρώτο βήμα της άσκησης, στο πρώτο μισό της άσκησής σας. Αλλά συνεχίζουμε παραδείγματα λιγάκι να είμαστε σίγουροι, γιατί η γλώσσα αυτή σίγουρα μπερδεύει πάρα πολύ. Είναι τρομακτικά πυκνή, έτσι που φαίνεται. Mm. Αλλά δεν είναι δύσκολο. Αν μάθει κανείς να αποσυνθέτει τις εκφράσεις, είναι πανεύκολο. Ωραία. Για να φτιάξουμε όμως το recursive descent parser, τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να τη μετατρέψουμε σε LLN μορφή. Θες να σου πω, να κάνουμε άλλο ένα παράδειγμα, να σιγουρευτούμε ότι αρχικά, υπάρχει κάποιος που δεν το έχει καταλάβει τη γλώσσα, είμαστε ok με το πώς δουλεύει το ternary και άμα τα κάνουμε nest ότι δουλεύει και αυτό, έχει κανείς απορία στο πώς δουλεύει κάτι, ας πούμε, στο πώς κάναμε evaluate. Τα νούμερα είναι αντί για expert. Το απλοποιούμε πολύ. Δεν επιτρέπουμε εκφράσεις, ας πούμε, στα condition και στα αποτελέσματα. Επιτρέπουμε μόνο τα νούμερα. Και τα νούμερα δρούν και ως values και ως conditions. Με τη σύμβαση της C ότι το 0 είναι, ας πούμε, false και τα υπόλοιπα είναι true. Είναι λάθος, αντίλα. Εντάξει, αυτό τώρα που ρωτάς είναι πολύ θέμα υλοποίησης με το get car και αυτά. Θα δούμε ένα... Εντάξει, δεν έχει πολύ σημασία αυτό. Είμαι λίγο μπερδεμένος, γίνεται ακόμα ένα παράδειγμα. Ωραία. Πάμε να κάνουμε άλλο ένα, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν απορίες. Ωραία. Για ποιο λόγο το πρώτο if βγαίνει 3. Λοιπόν, είπαμε ότι ό,τι είναι αριστερά από το ερωτηματικό, ακριβώς αριστερά, είναι η συνθήκη. Και η συνθήκη μπορεί να είναι είτε false είτε true. Και ακολουθούμε τη σύμβαση της C. Δηλαδή, το 0 είναι false και όλες οι υπόλοιπες τιμές που είναι μεγαλύτερες από το 0 είναι true. Οπότε, επειδή είναι false, θα πάρουμε τη δεύτερη τιμή. Όταν είναι true, παίρνουμε την πρώτη τιμή. Οι τιμές διαχωρίζονται από το colon. Okay. Όταν είναι true, παίρνουμε την πρώτη, αυτή που είναι αριστερά από το colon, και όταν είναι false, παίρνουμε αυτή που είναι δεξιά από το colon, την άνω κάτω τελεία. Ωραία, πάμε να κάνουμε άλλο ένα και... Οι εκφράσεις αυτές, πάντως, είναι ακριβώς υποσύνολο της C, ό,τι κάνει και η C για αυτές τις εκφράσεις. Mm. Δηλαδή η C την έκφραση 0 ερωτηματικό 2 άνω κάτω τελεία 3, αν του βάλετε να κάνει print αυτό, βγάζει 3. Αν ακριβώς την έκφραση 1 ερωτηματικό 2 άνω κάτω τελεία 3, βγάζει 2. Το 1 είναι αληθές, άρα βγάζει το πρώτο τμήμα. Το 0 είναι ψευδές, άρα βγάζει το δεύτερο τμήμα. Εκεί που μπερδεύεται κανείς είναι όταν αρχίσουμε το nesting. Οπότε ας κάνουμε ένα παράδειγμα απλό και ένα παράδειγμα με nesting χωρίς παρενθέσεις για να το δούμε με το μάτι τι γίνεται. Και μάλιστα nesting, αν μπορούμε να βάλουμε και στο ερωτηματικό, στην έκφραση ερωτηματικού, στο δεύτερο μέρος. Και nesting, αν μπορούμε να βάλουμε και στο τρίτο μέρος. Οπότε ας μπερδέψουμε λιγάκι για να συνηθίσουμε να τις διαβάζουμε τις εκφράσεις αυτές. Τι να πούμε, Ξεκινάμε 0. 0. Ας βάλουμε πάλι 1. Ωραία. 0. Βάλε και άλλο ερωτηματικό. Δεν είμαι σίγουρος αν θα βγει βέβαια, αλλά... Ωραία. Μέχρι στιγμής αυτό που έχουμε γράψει θα πάει κάπως έτσι. Ωραία. Οι παρενθέσεις δεν είναι μέρος της γλώσσας μας, είναι μέρος της μεταγλώσσας και τις βάζουμε για διευκόλυνση τώρα για να δούμε πώς πρέπει να αποτιμηθεί η έκφραση. Ωραία.
Αυτό θα πάει εδώ. Και έχουμε και μια τελευταία. Ναι. Βέβαια το κάναμε τώρα ίδιο με το από πάνω. Δεν κάναμε το... Υπάρχει και το άλλο νέστη. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε αυτό και θα κάνουμε άλλο ένα. Α, ναι. Οκ. Okay. Ωραία. Μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι είναι false. Συνεπώς, θα πάρω τη δεύτερη έκφραση. Η δεύτερη έκφραση του μηδέν ποια είναι? Είναι αυτή εδώ πέρα. Άρα όλο αυτό που εδώ που έγραψα, δεν χρειάζεται να το αποδημήσω. Η τιμή της έκφρασης όλης αυτής, επειδή είναι false, είναι το δεύτερο. Ωραία. Γιατί είναι το δεύτερο? Ένα. True. Αφού είναι true, θα πάρω το δεύτερο. Άρα όλο αυτό. Αφού είναι true, θα πάρω το πρώτο. Συγγνώμη. Όλο αυτό θα αποτιμηθεί στο 2. Εν τέλει. Το καταλαβαίνουμε. Εντάξει. Τώρα οι παρενθέσεις βοηθάνε. Χωρίς παρενθέσεις, ας πούμε, αν μας βγει τις παρενθέσεις, θα φαίνεται λίγο σαν χάος. Αλλά. Ναι. Αν είχε ένα στην αρχή. Ας το κάνουμε, ναι. Κάντε κόπη και βάλε ένα στην αρχή. Θα έπρεπε να μπούμε να δούμε στο πρώτο. Θα δούμε κομμάτι. Τώρα τι τιμή έχει αυτό. Μισό να το κάνω άλλο παράδειγμα για να μπερδευτούμε. Ναι. Ωραία. Θα πρέπει να αποτιμήσουμε αυτό. Ωραία. True. Άρα θα πάρουμε το πρώτο. Και το πρώτο τι είναι? False. Αν false, αν μηδέν, τότε το πρώτο. Αλλιώς το δεύτερο. Αυτή η συνθήκη είναι false, άρα θα πάρουμε το δεύτερο. Εντάξει, εδώ τυχαίνει να βγαίνει πάντα. Εντάξει. Αλλά... Κακό παράδειγμα. Εντάξει. Αλλά ας πούμε ότι είναι 5 αυτό. Τότε αυτό θα βγάλει 5. Μπορείτε να παίξετε και λίγο στη σήμα αυτά για να δείτε αν τα καταλαβαίνετε. Ας πούμε, να γράψετε κανένα δύο μόνοι σας πιο περίπλοκα. Να κάνουμε και άλλο παράδειγμα. Μην κατάλαβα τι ρωτάει μηνά. Όχι, δεν γίνεται να έχει. Επειδή είναι εκφράσεις αυτά, πρέπει, έχουν, όλα έχουν else, if, το if κομμάτι και το else. Δεν υπάρχει μόνο if. Να, πρέπει σε κάθε περίπτωση η έκφραση να έχει τιμή, άρα δεν μπορώ να έχω μόνο if, γιατί άμα είναι, ας πούμε, false η συνθήκη, δεν θα είχα τιμή. Αυτό ισχύει και στη γλώσσα του δεύτερου part, που μιλάγαμε πριν με τα string, ότι τα if πάντα έχουν else, ώστε να είναι expression και να έχει πάντα τιμή. Ναι. Ωραία. Σαν να θυμίζω για όσους δεν το παρακολούθησαν πλήρως. Αυτή εδώ η γλώσσα των δύο κανόνων που δείχνουμε δεν έχει καμία σχέση με την άσκηση. Απλά θα τη χρησιμοποιήσουμε για επίδειξη των τεχνικών που χρειάζεστε για τον parser που θα γράψετε με το χέρι στο πρώτο μέρος της άσκησης. Σωστά. Είναι ακριβώς όπως εσύ. Αυτό που ξέρετε. Τίποτα διαφορετικά. Ναι, η πρώτη... το προτείνω ανεπιφύλακτα να το if στην εργασία σας να το υλοποιήσετε με ternary. Ωραία. Ωραία. Εντάξει, τώρα ας μην χαλάσουμε άλλο χρόνο. Αν κάποιος δεν καταλαβαίνει κάτι με τα ternary, ας ρωτήσει. Αλλά πάμε τώρα να δούμε τι θα κάνουμε με τη γραμματική και πώς θα φτιάξουμε τον parser. Οπότε, λοιπόν, η πρώτη μορφή της γραμματικής είναι αυτή που βλέπετε πάνω, οι δύο απλοί κανόνες. Και θέλω να γράψετε γρήγορα στο chat αν, όπως το βλέπετε, είναι LL1. Και αν όχι, γιατί δεν είναι, ή αν είναι, γιατί είναι. Έχουμε κάποιον γρήγορο να μας πει στο chat. Δεν βλέπω εθελοντές. Δώσε τους ευκαιρία. Είναι LL1 αυτή η γραμματική? LL1 ή όχι. Γιατί? Και ας απαντήσουμε ερωτήσεις στο μεταξύ. Αναφέρεται σε if η γραμματική που μας δίνει στο part 1? Όχι. Δεν υπάρχουν if στο part 1. Κανένα.
Θα χρειαστεί να φτιάξετε κάποιο νομίζω. Δέντρο και μετά να το διασχίσετε in order για να υπολογίσετε τις τιμές του calc. Μπορείτε να το κάνετε αυτό αν θέλετε να επαναλάβετε το μάθημα του χρόνου. Α, είναι τέλειο. Κάντε ό,τι θέλετε που νομίζετε ότι θα δώσει το σωστό αποτέλεσμα, αν θέλετε να μην πάρετε καλό βαθμό. Αν θέλετε να πάρετε βαθμό στην άσκηση, θα φτιάξετε τη γραμματική να είναι LL1 και θα φτιάξετε parser, recursive descent, θα κοιτάξετε να μάθετε τις τεχνικές που θέλει να διδάξει το πρώτο τμήμα της άσκησης. Όχι να πείτε ότι εγώ μπορώ να φτιάξω calculator, οπότε θα το κάνω με το δικό μου τρόπο. Ναι, θα αναφέρω, το γράφει στο chat, μια μικρή επιθύμηση του ορίσματος του LL1. Δύο παραγωγές με το ίδιο μη τερματικό στην αρχή, στο αριστερό μέρος της παραγωγής, να έχουν κενά first plus στην αρχή. Ό,τι έχει γράψει ο Dance Game. Η τομή των first plus. Ξένα first plus είναι όλα αυτά. Ανά δύο, βέβαια. Δηλαδή, αν είχαμε τρεις παραγωγές, θα παίρναμε τις τομές ανά δύο. Αν είχαμε τέσσερις, πάλι. Δηλαδή, εδώ αρκεί να κοιτάξουμε μία τομή, αν είναι κενή. Ναι. Το απαντήσανε στο chat. Ναι, απαντήθηκε. Και οι δύο κανόνες ξεκινάνε ψηφίο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτό. Ότι και οι δύο κανόνες ξεκινάνε με 0-9. Ωραία. Ωραία, άρα και... τώρα, αυτό πώς το λύνουμε, θυμάστε, όταν ξεκινάνε δύο κανόνες ακριβώς με το ίδιο πράγμα, ποια είναι η τεχνική που εφαρμόζουμε, θυμάται κανείς. Περιμένουμε. Α, νομίζω λένε ότι έχουμε echo. Παραγωγοποίηση, αριστερή παραγωγοποίηση, ναι, σωστά. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Το καλπάκι. Ωραία. Θα πάρουμε λοιπόν την πρωτοβουλία στα νόματα που θα βάλουμε. Θα κάνουμε μια παραγωγοποίηση γραμματική. Από θα πούμε. Turn είναι. Αριθμός. Και turn tail. Και μετά έχουμε τον ορισμό του turn tail. Που είναι. Ερωτηματικό, turn. Ωραία, και έχουμε άλλη μια παραγωγή. Λοιπόν, έτσι όπως το βλέπετε τώρα, μας λείπει κάτι. Μπορεί να σκεφτεί κάποιος τι μας λείπει, τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Τι μπορούσε να κάνει πάνω γραμματική και έτσι όπως είμαστε τώρα θέλουμε άλλο να κάνουμε για να το κάνουμε. Σωστά, το γράψει κάποιος στο chat ότι θέλουμε την κοινή παραγωγή για να μπορούμε να βγούμε κάπως από τις αναδρομές. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να σταματήσει αυτό. Σωστά. Ωραία. Άρα, θέλουμε και την κοινή παραγωγή. Ωραία. Τώρα με αυτό το μετασχηματισμό που κάναμε, καταφέραμε να φέρουμε την γραμματική μας σε μορφή LL1. Μήπως να περιμένουμε λίγο να λύσουμε το θέμα με το audio. Δεν υπάρχει θέμα με audio, συνεχίστε. Ωραία. Ωραία, λοιπόν, και εντάξει, ας μην το πάρουμε σαν δεδομένο ότι τώρα δούλεψε και την κάναμε LL1, πάμε να υπολογίσουμε λίγο τα first, τα follow και τα first plus για να το δούμε κιόλας με τη θεωρία ότι ισχύει. Ωραία. Θυμίζω λίγο, θυμίζω ότι τα first και τα first plus τα ορίζουμε πάνω σε παραγωγές, ενώ τα follow τα ορίζουμε πάνω σε non-terminals. Άρα το νούμερο 1 σημαίνει για την πρώτη παραγωγή, το VSE1 που γράφει ο Ηλίας. Ωραία. Άμα θέλετε, γράφετε στο chat τώρα απαντήσεις σε αυτά που πάμε να υπολογίσουμε. Το first της πρώτης παραγωγής είναι πολύ απλό. Ποιο είναι? Αν μπορεί να το γράψει κάποιος. Σωστά. Ωραία. Το συμπληρώνουμε. Είναι το ψηφίο 0-9. Ωραία. Για το 2.
Σωστά, ερωτηματικό το είδα. Ναι, αυτό που γράφει ο JPEG X Guy, σωστά. Το 0 είναι false και τα υπόλοιπα είναι true. Mm-hmm. Ωραία, και για την τρίτη παραγωγή. Λοιπόν, βλέπω ένωση follow, όχι ακόμα, όχι follow. Αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε τα first, όχι τα first plus. Να. Ωραία, βλέπω αρκετά εψιλον. Εψιλον είναι. Το εψιλον είναι το σωστό, αφού είναι first. Ναι, σωστά. Τα follow δεν παίζουν ακόμα, παιδιά. Τα follow, δεν, γιατί υπολογίζουμε απλά first, όπως είπε ο Ηλίας. Δεν υπολογίζουμε first plus. Ωραία. Ωραία. Τώρα να κάνουμε τα follow. Ξεχωριστά. Για τα follow είπαμε τα ορίζουμε σε non-terminals. Άρα κάποιος να μας πει για το follow του turn. Αν μπορείτε στις απαντήσεις γράφετε και σε τι αναφέρεστε για να ξέρουμε. Δηλαδή γράφετε ότι... Ναι, συγγνώμη, follow turn. Ναι, follow turn και follow turn tail, όχι σε παραγωγές. Ωραία, έχουμε θεωρία για το follow του turn. First, ένα και first, δύο, follow. Λοιπόν, το follow είπαμε δεν το ορίζουμε με παραγωγές. Άρα το follow DSC1 είναι κακός συμβολισμός. Το follow το ορίζουμε πάνω σε non-terminals. Λοιπόν, follow turn, colon ή off. Οκ, αυτό νομίζω είναι καλή θεωρία. Λοιπόν, γενικά θέλουμε να βρούμε τι μπορεί να έρθει μετά από turn. Οπουδήποτε και να εμφανιστεί αυτό το turn. Οπότε, ας πούμε, άμα κοιτάξετε τον κανόνα νούμερο 2, ακριβώς δεξιά από το turn υπάρχει το colon. Άρα σίγουρα το colon το θέλουμε στο follow του turn. Τώρα το βάζω. Ωραία. Και θέλουμε και κάτι ακόμα. Έχει υποθεί στο chat. Εντάξει, το έχουν βρει. Ωραία. Ωραία. Και θέλουμε και το EOF. Ωραία. Γιατί από την πρώτη παραγωγή, όταν τελειώσει, αυτό που θα έρθει εδώ και θα έχει τελειώσει το turn, πιθανώς έχει, άμα έχουμε ένα turn, μπορεί να είναι το EOF, ας πούμε. Mm-hmm. Ωραία. Και το follow the tail έχουμε θεωρίες. Μόνο εγώ βλέπω στο chat κάποια ερωτηματικά τα οποία δεν ξέρω. Δεν τα βλέπω σωστά. Θα πρέπει να είναι άνω κάτω τελεία. Οπότε μην μπερδευόμαστε εκεί. Το follow the turn, όπως είπα τα παιδιά, άνω κάτω τελεία και end of file, όχι ερωτηματικό. Σωστά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το follow του turn και το follow του turn tail είναι τα ίδια πράγμα. Οπότε, μπορώ απλώς να κάνω. Για το δεύτερο έψιλον μόνο. Στα follow νομίζω δεν υπάρχει ποτέ το εψιλον. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Ίσως να μας πει ο κύριος Μαραγδάκης το λόγο. Όχι, δεν βάζουμε στα follow, δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Ναι, και στα first το βάζουμε, είναι τεχνητό, ειδικά για να μας πει ότι είναι σημάδι για το επαυξημένο first να πάρουμε την ένωση με το follow. Δεν βάζουμε το εψιλον. Αυτό που γράψε ο Ηλίας ότι το follow του turn tail είναι follow του turn, το καταλαβαίνουμε γιατί, έτσι. Γιατί το turn tail που εμφανίζεται δεξιά, εμφανίζεται στον πρώτο κανόνα.
Οπότε ό,τι είναι δεξιά από το turn tail είναι ακριβώς ό,τι είναι δεξιά από το turn. Γιατί το turn, το μόνο που μπορεί να δώσει είναι αυτό, σαν παραγωγή. Ό,τι μπορώ να βρω δεξιά από το turn tail είναι ακριβώς ό,τι μπορώ να βρω δεξιά από το turn. Γι' αυτό είναι ίδια. Έχουμε διάφορες ερωτήσεις, οι οποίες βασικά ρωτάνε γιατί στο follow του turn ή του turn tail δεν περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα ψηφία της γλώσσας, οι αριθμοί και το ερωτηματικό. Ας το δούμε λοιπόν λίγο, γιατί πάνω από ένα άτομα βλέπω ότι δεν το έχουν καταλάβει αυτό. Τώρα, διαστικά, χωρίς τον αλγοριθμικό ρυθμό του που υπολογίζουμε το follow, σαν follow, θέλουμε να, ενός μητρωματικού, θέλουμε να δούμε τι μπορεί να ακολουθήσει από ένα turn. Εύκολα νομίζω μπορεί να δει κανείς ότι το EOF και το semicolon μπορεί να ακολουθήσει ένα turn. Αλλά δεν γίνεται ένα turn να ακολουθηθεί αμέσως από ένα ψηφίο. Άμα το δει κανείς από τις παραγωγές. Δεν ξέρω πώς θα το πω. Δεν γίνεται. Να το πω εγώ λίγο. Λοιπόν, κλείνω λίγο την ένταση του desktop sound, οπότε δεν ακούγεστε Ηλία και Νίκο για λίγο. Αλλά εγώ πρέπει να ακούγομαι. Λοιπόν, θέλουμε να δούμε το follow του turn. Ωραία. Πρώτα απ' όλα το turn είναι κορυφαίο μη τερματικό της γλώσσας, οπότε σίγουρα περιλαμβάνει το end of file, γιατί είναι το πρώτο. Follow του turn μπορεί να είναι το end of file. Μετά, κοιτάζουμε το δεξί τμήμα όλων των κανόνων. Δεξί τμήμα όλων των κανόνων. Τι μπορεί να εμφανιστεί δεξιά ενός turn? Άνω κάτω τελεία. Ωραία. Τι άλλο περιορισμό μπορεί να έχουμε από αυτό εδώ που το turn εμφανίζεται στο τέλος μιας παραγωγής που ξεκίνησε από turn tail? Ξέρω ότι το follow του turn θα πρέπει να είναι υπερσύνολο του follow του turn tail. Αυτός ο περιορισμός τελικά δεν θα μας προσθέσει τίποτα. Γιατί αυτό που θα δούμε από τον άλλο είναι και το follow του turn tail θα πρέπει να είναι υποσύνολο του follow του turn. Οπότε το μόνο που ξέρουμε είναι το turn tail και το turn ότι έχουν ισοδύναμα follow. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος να προσθέσουμε ούτε τα ψηφία ούτε το ερωτηματικό. Δεν εμφανίζονται πουθενά σε κάποια φράση που παράγεται από κάποιο κανόνα το turn και δεξιά του ψηφίο ή και δεξιά του ερωτηματικό. Άρα τα follow είναι ακριβώς αυτά που γράψαν τα παιδιά. Κατανοητό κάπως? Ωραία. Ναι, συγγνώμη, μπορείς να το εξήγησα πολύ καλά πριν, αλλά νομίζω ο κ. Μαραδάκης μας κάλυψε πλήρες. Ωραία. Τώρα πάμε και στο τελευταίο βήμα, πριν υλοποιήσουμε τον request descent parser, που είναι ο υπολογισμός των first plus συνόρων για κάθε παραγωγή. Τώρα το first plus πώς ορίζεται? Το first plus μιας παραγωγής είναι η ίδια η παραγωγή, ένωση, το follow της παραγωγής. Ναι, sorry, το first αυτής της παραγωγής. Ένωση, το follow του μη τερματικού που βρίσκεται στα δεξιά της, στα αριστερά της, συγγνώμη. Μόνο όταν το κενό είναι μέρος του first. Ωραία. Άρα να πει κάποιος, άμα θέλετε όλα αυτά που είναι ανοιχτά κάτω και δεν είναι συμπληρωμένα, γράψτε στο chat τι πιστεύετε, ας πούμε για first plus του 1, first plus του 2. Όποιος έχει θεωρίες, γράψτε. Το first plus, ας πούμε, του 1 είναι πολύ εύκολο. Περιμένουμε. Έγραψαν. First plus του 1 είναι ίσως first του 1, σωστά. Είναι ακριβώς το ίδιο, επειδή δεν έχουμε το δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτα, άρα είναι απλά τα ψηφία, 0-9. Ωραία, για το 2. Ωραία. Απάντησε και τα δύο ο Φώτης. Είναι ωραία. Πάλι απλά το first. Και πάμε για το τρίτο τώρα που είναι πιο special. Για το τρίτο που θέλει την εφαρμογή του ρυθμού, ας πούμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε το follow.
Για το 3, περιμένουμε. First plus του 3, first του 3, ένωση, follow, turn, take. Σωστά. Σωστά. Ωραία, αυτό άρα θα είναι εψιλον, κόμμα, τα δύο τερματικά. Τα δύο τερματικά, συγγνώμη. Το εψιλον δεν μας ενδιαφέρει στο επαυξημένο first. Μπορούμε να το φιλτράρουμε σε αυτό το σημείο. Είναι πιο διαστητικό να το φιλτράρουμε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κρατάμε σαν σημάδι. Ας φύγει το εψιλον στο επαυξημένο first. Μπορούμε να το έχουμε, αλλά δεν μας χρησιμεύει σε κάτι. Ωραία. Ίσως παίξει ρόλο στο table, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε. Table έχουν δει τα παιδιά πώς φτιάχνουμε τώρα το parse table από τα, από τα first plus. Για 3 δευτερόλεπτα το έχουν δει και προσωπικά δεν το θεωρώ καθόλου απαραίτητο να τα βάλουν σε πίνακα, αλλά είναι καλό να το δουν σε πίνακα, να έχουν εξοικείωση και ότι υπάρχει και αυτή η έννοια. Νομίζω ότι ήδη έχουν καλυφθεί πάνω. Ναι, ναι, να το κάνουμε. Το κάνουμε. Θα κάνουμε διάλειμμα να μην μας εξαντληθούν. Ναι. Ωραία. 5 λεπτά, 10 λεπτά διάλειμμα. Κάνουμε μέχρι τις και 20, 13 λεπτά, 12-13 λεπτά και συνεχίζουμε 4 και 20.
Λοιπόν, έτοιμοι να συνεχίσουμε, νομίζω. Να επιστρέψει. Ωραία. Θα πάμε να δούμε, λοιπόν, πώς μπορούμε να κατασκευάσουμε αυτόν τον πίνακα που μπορεί να σας χρησιμεύσει για να κατασκευάσετε τον Ελένα πάρση σας. Και λοιπόν, δεν θέλουμε σε αυτό το Parse Table. Θέλουμε στην πρώτη στήλη να βάλουμε όλα τα μη τερματικά. Ας παρατηρήσουμε ήδη χωρίς τον πίνακα ότι η γραμματική μας είναι σίγουρα LLN. Α, και αυτό, ναι. Έτσι να το κάνουμε. Σωστά. Ναι. Άρα... Παίρνουμε όλες τις παραγωγές που έχουν κοινό, εντάξει, για το μη τερματικό turn. Έχουμε μόνο μία παραγωγή την ένα. Οπότε, οκ. Περνάει αυτό. Τετριμένα ισχύει ο κανόνας. Για το ten tail έχουμε δύο. Για να δούμε. Είναι το μύτος είναι το κενό σύνολο. Το 2 και το 3. Ναι. Άρα, από τον ορισμό έχουμε την Ελένα ιδιότητα. Και είμαστε εντάξει. Κατανοητό αυτό, άμα υπάρχει απορία. Σύμφωνα με τον ορισμό, απλό είναι. Ωραία, πάμε να φτιάξουμε το table σιγά-σιγά. Ωραία, δεν το κάνω πολύ fancy, αλλά... Λοιπόν, και στην πάνω γραμμή θα βάλουμε όλα τα σύμβολά μας. Δηλαδή, έχουμε το 0 έως 9. Μετά έχουμε την ανακάτω τελεία. Το αριθματικό. Και το EOF. Δεν μου φύγει κάποιο. Αν το 0 ήταν το κενό. Αν το 0 ήταν το κενό, δεν θα είχαμε την Ελένα ιδιότητα. Άρα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό που πάμε να κάνουμε τώρα, να γράψουμε έναν recursive descent parser. Το θέμα είναι ότι κάθε φορά με look ahead 1 θέλουμε να αποφασίζουμε και να ξέρουμε σε ποια παραγωγή βρισκόμαστε. Αν το 0 ήταν το κενό, δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε αυτή την απόφαση διαστητικά. Mm-hmm. Λοιπόν, και τώρα το table αυτό πάμε να κάνουμε, γιατί θα δείτε μετά όταν θα πάμε να γράψουμε τον parser, θα φτιάξουμε μία μέθοδο για κάθε μη τερματικό. Δηλαδή, θα φτιάξουμε μία μέθοδο turn και μία μέθοδο turn tail. Και θέλουμε τώρα να ξέρουμε, όταν μπαίνουμε σε αυτές τις μεθόδους, θα κοιτάμε τι είναι μπροστά μας, θα κοιτάμε το look ahead. Και ανάλογα με το look ahead, θα πρέπει να πάρουμε μία απόφαση. Να καταλάβουμε δηλαδή σε ποια παραγωγή είμαστε για να δούμε τι θα κάνει η μέθοδος, ανάλογα με την περίπτωση. Οπότε το table αυτό πάει να κάνει encode. Δηλαδή, μας λέει, όταν είμαι στο turn και βλέπω, ας πούμε, μπροστά μου ψηφία, πάει καλά το πράγμα, είμαι σε κάποια παραγωγή ή άμα δω μπροστά μου ψηφία, έχει συμβεί λάθος, δεν είναι legal, ας πούμε, η είσοδος μου. Αυτό πάμε να κάνουμε, δηλαδή. Ωραία. Για να δούμε τώρα, λοιπόν. Είμαι στο turn και βλέπω 0-9 μπροστά μου. Εδώ θα κάνω... Θα γράψω τώρα στο κουτάκι εδώ, θα γράψω ποια παραγωγή θα γίνει trigger, ας πούμε. Ναι. Άμα θες, Ηλία, φέρε τη γραμματική πιο κάτω για να φαίνεται, γιατί τώρα είναι πολύ πάνω και δεν... Ωραία. Είμαι στο turn και βλέπω μπροστά μου 0-9. Οκ, μια χαρά. Θα γίνει trigger η παραγωγή 1. Το γράφω έτσι συντομογραφικά στο μάθημα. Στη διαφάνεια του μαθήματος, αν δεν κάνω λάθος, γράφεται όλη η παραγωγή. Αλλά, εντάξει, για λόγω συντομίας το γράφω έτσι τώρα. Mm-hmm. Ωραία. Για τα υπόλοιπα σύμβολα, τι έχω. Τι νομίζετε ότι θα γίνει. Ας πούμε, άμα μπω στο turn και εδώ μπροστά μου ανακάτω τελεία, τι πρέπει να κάνω. Είμαι ok, πρέπει να πάρω κάποια παραγωγή ή... Θα κάνω κάποια παραγωγή, θα πετάξω error, σφάλμα. Error. Σωστά, ναι. Το έγραψε κάποιος. Ναι.
Όχι, δεν γίνεται. Ναι, error. Το να μην κάνει κάτι είναι λάθος. Πρέπει να κάνει error. Είναι parse error, δεν parse error. Δηλαδή, τι σημαίνει, ότι σημαίνει, αν φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση και αναγκαστούμε να πετάξουμε error, ότι το input string δεν ανήκει στη γλώσσα που περιγράφει γραμματική. Δηλαδή, ότι είναι malformed, ας πούμε, το input, είναι λάθος. Δεν ανήκει στη γλώσσα μας. Ωραία. Πάμε τώρα στο temtail. Είμαι στο temtail. Και βλέπω μπροστά μου 09. Δεν ξακάνω εδώ. Ωραία. Άμα δεις το turn. Μπορούμε να εξηγήσουμε το γιατί πετάμε error. Κοίτα, πολύ απλά μπορείς να σκεφτείς, ας πούμε, έστω ότι είχαμε το string, η Λία άμα είναι γράψει από κάτω, έστω ότι είχαμε το string απλά colon, ok. Λοιπόν, ο parser που θα φτιάξουμε, ο τρόπος που θα δουλεύει είναι ότι θα έχουμε αναδρομικές μεθόδους μία για κάθε non-terminal, και η top παραγωγή, η κορυφαία παραγωγή, θα είναι το σημείο εισόδου του parser. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που θα γίνεται είναι ότι θα καλούμε τη μέθοδο turn. Οπότε, σκέψου να έχεις, ας πούμε, αυτό το string που έχει απλά colon και να καλείς τη μέθοδο turn για να παρσάρεις. Βλέπεις το colon και λέμε ότι πρέπει να πετάξεις error. Γιατί δεν είναι εντελώς λογικό. Είναι ανήκει το σκέτο colon στη γλώσσα. Σε καμία περίπτωση. Γιατί είπαμε ότι υποχρεωτικά πρέπει να έχουμε νούμερο, ερωτηματικό και μετά κάτι. Οπότε το σχέδιο colon σίγουρα είναι parse error, δεν ανοίξει τη γλώσσα. Κατανοητό. Αντίστοιχα και για το άλλο. Άμα δεις, ας πούμε, ένα ερωτηματικό ξεκάρφωτο στην αρχή, πάλι. Και αυτό τώρα, αυτό που σου λέω είναι μόνο, στο λέω σε αρχικό επίπεδο στην αρχή, αλλά αυτό σκέψω ότι μπορεί να γίνει και βαθιά. Δηλαδή να έχεις ξεκινήσει να παρσάρεις το string και να βρεις πιο βαθιά κάποιο λάθος. Να μην έχεις, ας πούμε, αρκετά colon ή να έχεις δύο ερωτηματικά στη σειρά ή κάτι περίεργο. Γενικά, λίγο, ένα πιο μηχανιστικό οδηγό για το πώς να το αποφασίζετε αυτό. Άμα το σύμβολο δεν ανήκει σε καμία first class παραγωγή αυτού του μη τερματικού, τότε είναι error. Πιο όμως τρόπος να το αποφασίσεις. Με τις μεθόδους, θα γράψουμε και τον κώδικα, μετά θα δείτε πώς πετάμε τα error και παίρνουμε τις αποφάσεις, αλλά διαστητικά αυτό είναι. Απλά, όταν πάνε καλά τα πράγματα, το look ahead είναι κάτι που ανήκει στο first class, άρα διαλέγω ποια παραγωγή θα πάρω. Όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα, το look ahead δεν ανήκει στο first class καμιάς παραγωγής, οπότε δεν μπορώ να επιλέξω παραγωγή, άρα σημαίνει ότι δεν ανήκει στη γλώσσα, δεν υπάρχει. Ωραία. Για πάμε τώρα. Turn tail. Για 09 τι έχουμε. Ναι, σαν exception, parse error, οτιδήποτε. Για το 09 τι έχουμε. Με τη λογική που είμαι πριν, δηλαδή στο turn tail τώρα έχω δύο παραγωγές και έστω την μπαίνω και θέλω να επιλέξω ποια παραγωγή πρέπει να ακολουθήσω. Άμα δω μπροστά μου 09, τι πρέπει να κάνω. Πρέπει να πάρω κάποια παραγωγή. Ωραία, error. Το έγραψε κάποιος στο chat. Σωστά. Πάλι error θα πετάξουμε εδώ. Ωραία. Τώρα, τα επόμενα είναι λίγο. Έχει ενδιαφέρον εδώ. Άμα δω ένα κάτι τελεία, τι γίνεται. Κάποιος έγραψε δολάριο, ναι. Μάλλον ναι. Ωραία, σωστά. Πρέπει να πάρουμε την τρίτη παραγωγή. Η τρίτη παραγωγή είναι η κοινή παραγωγή. Άρα ο parser τι πρέπει να κάνει τώρα. Θα το δούμε και στον κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα καταναλώσει κάποιο input. Απλώς θα επιστρέψεις. Ωραία. Και για συντομία, το ίδιο συμβαίνει και όταν δεις off. Ωραία. Και για το ερωτηματικό τι έχουμε. Τρία. Αντί για έξω. Συγγνώμη. Και τέλος για το ερωτηματικό, τι πιστεύετε, ποια παραγωγή θα γίνει trigger.
Ναι. Σωστά το έγραψε κάποιος ήδη. Ωραία. Ωραία. Αυτό είναι. Ωραία, οπότε τώρα αυτό είναι ένα summarization, ας πούμε, του τι action θα κάνουμε ανάλογα με το Lookahead και ανάλογα με το πώς σε ποια μέθοδο βρισκόμαστε. Αυτό εντάξει, άμα σας βοηθάει να το σκέφτεστε, μπορείτε να το φτιάξετε, μπορείτε να το κάνετε και διαστητικά κοιτώντας στα First Class όμως. Ναι. Να κάνουμε πολύ γρήγορα ένα από τα μέτρια παραδείγματα εισόδου που είχαμε πάνω πριν δούμε τον COVID. Ένα από τα παραδείγματα της γλώσσας αυτής, να το κάνουμε parse με το χέρι. Top-down parse με το χέρι. Το λίγο πιο πάνω, που είναι απλά δύο εκφράσεις. Το ένα ερωτηματικό, παρένθεση, δύο, αυτό. Χωρίς παρενθέσεις, να βγάλουμε τις παρενθέσεις και να δούμε ότι δεν έχει καμία ασάφεια, που μας το έχει αποδείξει ήδη η γλώσσα, γιατί είναι ελελένα. Δεν χρειάζεται παρενθέσεις, ξέρει κάθε φορά η γραμματική αυτή τι να κάνει. Ωραία, ξεκινάω. Είμαι στο top level. Ξεκινάω το turn, που είναι το top level μητερματικό μου. Βλέπω ένα. Ωραία. Φτιάχνω. Turn. Θα το συμβολήσω έτσι. Ένα. Και θα πάω στο turn tail. Ωραία. Άρα, ανοίγω turn tail εδώ πέρα. Τέλεια. Είμαι στο turn tail. Θα συμβολήσω με Carrot, που είναι ο κέρσερος που κοιτάω, το Lookahead. Βλέπω ερωτηματικό. Ωραία. Άμα θες, βάλτε το και από κάτω για να το κουνάς με space πιο εύκολα, το Carrot. Για να μην χρειάζεται να το σβήνεις και το γράφεις. Βλέπω ερωτηματικό. Τέλεια. Άρα θα γίνει trigger η δεύτερη παρόγη. Ωραία. Άρα τι χρειάζεται, θα καταναλώσω το ερωτηματικό. Τέλεια. Θα. Και τώρα θα ξανακαλεστεί turn. Ναι. Θα ξαναπροσπαθήσω να πάρω turn. Ναι. Δηλαδή στη Java μετά που θα γράψουμε εκεί θα κάνουμε μια αναδρομική κλίση. Θα του πούμε ξαναπροσπάθησε να παρσάρεις turn. Mm-hmm. Ωραία. Τώρα είμαι στο 2 και είμαι σε turn. Πάμε πάλι. Τι βλέπω. Βλέπω αριθμό. Τέλεια. Άρα θα γίνει trigger πρώτη παραγωγή. Πάλι. Turn. 2. Και προχωράω. Και θέλω να βρω turn tail. Και πάμε πάλι turn tail εδώ πέρα. Ωραία. Turn tail. Βλέπω ερωτηματικό. Θα γίνει πάλι trigger. Το 1. Άντε πάλι. Το 2. Άρα. Ναι, συγγνώμη. Ερωτηματικό. Κόμμα. Turn. Ωραία. Ξαναπροσπαθώ να παρασάρω turn. Πάμε πάλι. Αριθμός. Ωραία. Ένα και turn tail. Ωραία. Οπ, ενδιαφέρον. Επιτέλους βρήκαμε κάτι διαφορετικό. Άλλο κάτι τέλεια. Θα γίνει trigger η τρίτη παραγωγή. Τώρα είμαστε μέσα στο turn tail και προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε. Και βλέπουμε μπροστά μας το colon. Γίνεται trigger η τρίτη παραγωγή, που είναι η καινή παραγωγή. Άρα αυτό μας λέει μην κάνεις τίποτα, μην κάνεις consume, ας πούμε, το input. Ναι. Οπότε η μέθοδος μπορείτε να σκεφτείτε ότι απλά θα επιστρέψει. Δεν θα πετάξουμε σφάλμα, απλά δεν θα κάνουμε τίποτα και θα φύγουμε. Ωραία, οπότε... Ας το συμβολήσω με έψιλον εδώ πέρα. Ωραία. Σαλουτακίσεις είναι πιο εύκολο να το κάνω έτσι. Έχουμε χαθεί τις παρενθέσεις. Αυτά που βλέπετε, κάθε γραμμή είναι, μπορείτε να σκεφτείτε μια αναδρομική κλίση. Με τη σειρά που είναι nested, με τη σειρά που εμφανίζονται. Λοιπόν, και τώρα αυτό θα ξεκινήσει να επιστρέφει προς τα πίσω. Οπότε... Το έχω κάνει consume και τώρα και το... Ωπ, συγγνώμη, έχει εδώ. Δεν το έκανα καν zoom το κανένα τελεία. Ωραία. Έφυγε αυτό. Πάμε στο 2. Ήμασταν turn. Κάναμε καν zoom το turn tail. Τώρα θα γίνει κάτι περίεργο, γιατί πρακτικά θα επιστρέψουμε προς τα πίσω και τα turn tail θα πρέπει να καλέσουν το δεύτερο turn. Τώρα αυτό δεν ξέρω ακριβώς πώς θα το συμβολήσουμε. Ναι. Ωραία. Κάνα καν zoom το δεύτερο turn tail. Οπότε... Εδώ θα επιστρέψει. Όχι, turn, συγγνώμη. Turn δεν είναι.
Μισό λεπτό. Κάτσε λίγο. Αυτό το turn tail θα επιστρέψει και το turn που έχει όρισμα 1 θα γυρίσει 1 από πάνω, νομίζω. Ναι, ναι. Νομίζω οπότε τώρα είμαστε μέσα στο turn tail της γραμμής 47. Εντάξει, τώρα ίσως εδώ κάποιοι να... Ναι, έχουμε ναι, χαθεί ναι. Λίγο κι εμείς. Μπορεί να χαθεί κι εσείς. Ναι. Γιατί είναι αναδρομικές κλίσεις. Freestyle είναι αυτό τώρα. Ωραία, είμαστε στο 2. Είμαστε σε παραγωγή turn. Κάνουμε consume το 2. Φτιάχνουμε το ίδιο πράγμα από πάνω. Turn tail. Θα είμαστε ανά κάτω τελεία. Άρα θα παραχθεί turn tail ανά κάτω τελεία κενό. Προχωρήσουμε. Έχουμε τελειώσει με το turn tail γιατί καταναλώσαμε 2 turn. Άρα επιστρέφουμε. Και τώρα πάμε στο turn. Okay. Άρα όλο αυτό τώρα μπορούμε να το αποτιμήσουμε, νομίζω. Όχι, έχει μείνει και ένα ακόμα. Όχι, αυτό που υπογράμμισες αμέσως πριν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει τιμή 1. Από την 55 έως την 46. Θέλουμε να το παρσάρουμε. Ναι, okay, okay. Και από στο χαρακό. Νομίζω ότι χαθήκαμε, βέβαια. Ναι, το ξέρω. Εμείς δεν ήταν καλή επιλογή να κάνω αυτό το παράδειγμα με το πάρσι. Ναι, δεν εννοούσα ακριβώς αυτό για παράδειγμα, αλλά οκ. Okay. Παίρνει μια ιδέα κανείς από το πώς θα τρέξει το πρόγραμμα που θα γράψετε στη συνέχεια. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούσε να το παρακολουθήσει κανείς εύκολα αυτό. Ναι. Ναι. Εγώ πιστεύω είναι καλύτερα να πάμε κατευθείαν στο πρόγραμμα, εσύ και έχουμε λίγο περιορισμένο χρόνο τώρα. Να δείξουμε πολύ λίγο, να γράψω πολύ λίγο κάποια πράγματα, αν μπορείς να το πας λίγο πάνω. Ναι. Πήγαινε λίγο απλά πάνω την εικόνα σου. Ωραία. Εγώ αυτό που έλεγα ότι μπορούμε να βγάλουμε με βάση τον πίνακα, και μισό λεπτό να κλείσω να μην έχει έκο να σας κλείσω. Αν ανοίξω εδώ λιγάκι το chat του Zoom. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Ας ανοίξω ένα άλλο αρχιάκι. Που έλεγα ότι να δείξουμε, είναι εντελώς διαστητικά πώς επεξεργάζεται κανείς τη γραμματική top-down. Δηλαδή φαίνεται η οθόνη εδώ πέρα, φαίνεται. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Εδώ πέρα ξεκινάμε από το κορυφαίο σύμβολο turn. Έχω την είσοδό μου, η οποία είσοδος είναι 1, ερωτηματικό 2, ερωτηματικό 1, συνολικά. Δεν θέλω να μπερδευόμαστε με τους αριθμούς γραμμών. Ερωτηματικό 1, άνω κάτω τελεία 2, άνω κάτω τελεία 3. Ξεκινάω από ένα τέρν. Έχω ένα βελάκι εδώ που μου δείχνει πού είμαι αυτή τη στιγμή. Πρώτο ψηφίο που διαβάζω είναι το 1. Τι κάνει το τέρν όταν βλέπει 0 έως 9, εφαρμόζει τον κανόνα νούμερο 1. Τι είναι ο κανόνας νούμερο 1? Ότι το turn αντικαθίσταται από αυτό που είδαμε, 0 έως 9, και turn tail. Αντικαθιστώ. Η προτασιακή μου μορφή έχει γίνει 1, turn tail. Προχωράω. Επόμενο ψηφίο. Το πιο αριστερό μου μη τερματικό αυτή τη στιγμή είναι turn tail. Τι κάνει το turn tail όταν δει ερωτηματικό? Εφαρμόζει τον κανόνα νούμερο 2. Ποιος είναι ο κανόνας νούμερο 2, όλος αυτός. Φεύγει το turn tail και αντικαθίσταται από το δεξί τμήμα του κανόνα νούμερο 2. Ερωτηματικό. Turn. Άνω κάτω τελεία. Turn. Είμαστε σε αυτό το σημείο. Και στα δύο. Και στην προτασιακή μορφή που παρσάρω και στην είσοδό μου. Προχωράω. Επόμενο. Το πιο αριστερό μου μη τερματικό είναι turn. Turn. Βλέπει ψηφίο. Ένα κανόνα έχει, κανόνα νούμερο 1. Άρα το turn αυτό αντικαθίσταται από 2 turn tail. Και το καταναλώσαμε το 2, το ταιριάξαμε. Με αυτό τον τρόπο
εφαρμόζοντας αυτή τη λογική, μπορούμε να κάνουμε top-down parsing, να αναγνωρίσουμε αυτή η είσοδος, εάν ταιριάζει με τη γραμματική μας. Και ας το κάνω μέχρι τέλος, γιατί ένα λεπτό θα μου πάρει. Turn tail με ερωτηματικό εδώ πέρα βγάζει την παραγωγή νούμερο 2, από ό,τι είδαμε, τον κανόνα νούμερο 2, οπότε το turn tail εξαφανίζεται, αντικαθίσταται από ερωτηματικό turn, άνω κάτω τελεία, turn, τέριαξε το ερωτηματικό στην προσωρινή μου αναπαράσταση και στην είσοδο. Το καταναλώσαμε και το ερωτηματικό. Ένα. Το turn εξαφανίζεται και γίνεται ένα turn tail. Πάει και το ένα. Turn tail με άνω κάτω τελεία, κανόνας νούμερο 3, εξαφανίζεται το turn tail, τον εφαρμόζω τον κανόνα νούμερο 3, βγάζει έψιλον, δηλαδή εξαφανίζεται πλήρως. Άνω κάτω τελεία τέριαξε, προχωράω. Turn με 2, ένα κανόνα έχει το turn, βγάζει 2 turn tail. Πάμε εδώ. Άνω κάτω τελεία με turn tail, είπαμε, είναι κανόνας νούμερο 3, δηλαδή το turn tail εφαρμόζω την παραγωγή αυτή και γίνεται κενό, εξαφανίζεται. Καταναλώθηκε εκεί η άνω κάτω τελεία. Και turn 3 βγάζει 3 και turn tail. Καταναλώνεται και αυτό. Εδώ πέρα υπάρχει το κρυφό σύμβολο end of file. End of file και turn tail τι κάνει? Κανόνας νούμερο 3. Εξαφανίζεται το turn tail. Τελειώσαμε. Έτσι κάνω top-down parse διαισθητικά. Αυτό είναι που θα πρέπει να κάνει ο κώδικας, ο αναδρομικός που θα δούμε, που σας περιγράψανε μόλις τα παιδιά. Και δεν υπάρχει καμία περίπτωση ασάφειας, γιατί έχουμε βγάλει ότι σε κάθε περίπτωση, κοιτώντας ένα σύμβολο μπροστά, ξέρω ποια παραγωγή της γραμματικής θα εφαρμόσω. Και τώρα το δίνω τη σκυτάλη στα παιδιά και που δεν ακούγονται αυτή τη στιγμή. Τώρα ακούγεσαι. Ωραία. Ωραία. Ναι, καλύτερα να το σκέφτεστε όπως το έδειξε ο κύριος Μαραγδάκης, γιατί έτσι όπως πήγαμε να το δείξουμε εμείς, μόνο θα σας μπερδεύαμε περισσότερο. Αλλά στην πραγματικότητα το πρόγραμμα αυτό θα κάνει. Οπότε... Ας πάμε να γράψουμε πολύ σύντομα, να δείτε πόσο απλό είναι, σε λιγότερα από 80 γραμμές. Το σκελετό του ενός parser μερικές ειδικές ειδικές. Ωραία. Έχουμε καταρχάς κάποιο πολύ βασικό boilerplate. Ωραία, αυτά θα τα γεμίσω. Το μόνο που θέλουμε είναι να φτιάξουμε στο constructor. Θα παίρνει ένα input stream όπου θα διαβάζουμε τα σύμβολά μας χαρακτήρες έναν-ένα. Και έχουμε και ένα πεδίο look ahead στην κλάση, το οποίο το χρειαζόμαστε για να ξέρουμε ποιο είναι το σύμβολο που θα κοιτάξουμε το επόμενο. Ωραία. Και ας φτιάξουμε και δύο utility συναρτήσεις. Θέλουμε μία συνάρτηση η οποία μας παίρνει έναν ακέραιο, για την ακρίβεια χαρακτήρες θα είναι, και θέλουμε να μας λέει αν είναι ψηφίο ή όχι. Αυτό πολύ, πολύ απλά να γίνει με κλασικό... Με κλασική σύγκριση, αν είναι μεταξύ του χαρακτήρα 0 και του χαρακτήρα 9. Mm-hmm. Ωραία. Και τέλος θέλουμε και άλλη μια συνάρτηση, η οποία θα παίρνει ένα χαρακτήρα σε ASCII και να μας επιστρέψει την αριθμητική τιμή. 0-9. Απλό. Ωραία. Πάμε να φτιάξουμε και το consume και μετά να κάνουμε τις βασικές. Ναι. Και τέλος θέλουμε και μια consume. Η consume τι κάνει? Του δίνουμε ένα χαρακτήρα, κοιτάει το look ahead. Άμα το look ahead δεν είναι ίδιο με το σύμβολο που θέλουμε να κάνουμε consume, κάνει throw pass error. Διαφορετικά, απλώς προχωράει το look ahead ένα σύμβολο παραπέρα. Αυτό πολύ, πολύ απλά να εκφραστεί σε Java με την εξής μορφή. Αν το look ahead είναι το σύμβολο που θέλω, απλώς προχωρά το look ahead ένα χαρακτήρα πιο πέρα στο input stream. Διαφορετικά, πέταξε ένα parser. Το consume, άμα θέλετε να σκεφτείτε στη διαδικασία που κάναμε πριν, το consume είναι η μετακίνηση του caret προς τα δεξιά, κατά μία θέση. Αυτό κάνει το consume. Ωραία. Πάμε τώρα στο zoom. Έχω και εδώ πάνω το table. Ωραία. Είμαι στο turn. Και άμα βρω ψηφίο, τότε θα κάνω trigger αυτό το πράγμα. Αλλιώς θα πετάξω error. Ωραία. Άρα,
Θέλω. By the way, να πω κάτι για να μην το ξεχάσουμε μετά και δεν δουλέψει να το τρέξουμε. Θέλουμε το EOF να το χειριζόμαστε όπως το new line. Γιατί όταν θα δίνουμε input μετά θα πατάμε enter. Εντάξει, μπορούμε να το κάνουμε και μετά. Απλά ό,τι θα κάνουμε για το EOF θα κάνουμε και για το new line. Να πω αυτό. Ωραία. Και αυτό να το κάνετε κι εσείς στο πρώτο κομμάτι της εργασίας. Εντάξει, ίσως θα ανεβάσουμε κάποια διευκρίνηση για να έχουμε μεγαλύτερη ευκολία στη διόρθωση. Δηλαδή, ό,τι κάνετε για το EOF, να κάνετε ακριβώς το ίδιο για το new line. Δηλαδή, είτε η γραμμή τερματίζεται, είτε η έκφραση τερματίζεται με new line, είτε τερματίζεται με EOF, να δουλέψει ο parser σας. Ωραία, άρα είμαστε turn. Αν το lookahead μου είναι ψηφία, τότε θα κάνω trigger αυτό. Διαφορετικά θα πετάξω error. Ωραία, ας το γράψουμε αυτό σε μορφή κώδικα. Πολύ απλά. Ωραία. Αν το lookahead μου είναι ψηφίο, τότε κάνε consume το lookahead, το ψηφίο δηλαδή που μόλις έλεγξα ότι είναι ψηφίο. Και αποθήκη αυτό το σημείο μετά από τη συνθήκη. Α, ναι, επίσης. Αυτό που γράφουμε τώρα δεν είναι parse. Δεν θα φτιάξουμε parse 3. Φτιάχνουμε evaluator. Οπότε χρειάζεται το αποτέλεσμα που θα μας επισέψει αυτό που διαβάζουμε να το αποθηκεύουμε σε κάποιες τοπικές μεταβλητές και στο τέλος να επιστρέψουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Ωραία. Αυτό να το κρατήσουμε λίγο στο. Ναι. Σε μοιράσει το κεφαλιού μας. Θα μπορούσαμε να γράψουμε και απλά τον parser. Δηλαδή απλά να τρέχουν οι μέθοδοι και να κάνουν consume χωρίς να επιστρέφουν τιμές η μία στην άλλη ή να περνάνε τιμές. Αλλά δεν θα παίρναμε κάποια τιμή, θα παίρναμε απλά στο αποτέλεσμα είτε parse error είτε όλα OK. Θα τελειώνει το πρόγραμμα. Τώρα εμείς θα γράψουμε ταυτόχρονα και τον parser, αλλά όπως κάνουμε το parse, θα κάνουμε και evaluation. Οπότε θα χρησιμοποιούμε τα ορίσματα των συναρτήσεων για να περνάμε πράγματα προς τα κάτω και θα μας γυρίζουν και πράγματα προς τα πάνω. Οπότε θα αποτιμηθεί τελικά και η έκφραση. Ωραία. Και αφού έχω διαβάσει και αποθηκεύσει την τιμή της συνθήκης του turn, τώρα το κάνω consume. Και αναδρομική και καλό τη συνάρτηση and tail. Ό,τι μου λέει παραγωγή. Όπως λέει ακριβώς εδώ. Κάνω consume το ψηφίο και μετά καλό την and tail. Ωραία. Πάμε τώρα στην and tail. Τώρα στην and tail έχουμε κάποια cases. Θα το κάνουμε ένα switch. Ωραία. Διακρίνουμε κάποιες περιπτώσεις για το λίγο. Για να δούμε. Ας πάμε τις εύκολες. Χωρίς τα κενά και τα error. Αν το lookahead είναι ερωτηματικό, τότε θα κάνω consume ερωτηματικό. Θα καλέσω την turn και θα αποθηκεύσω την τιμή της σε μια μεταβλητή ε1, ας πούμε. Θα κάνω consume την ανακότητα τελεία. Και θα καλέσω αναδρομικά την turn ώστε να ξέρω ποια είναι η τιμή της δεύτερη υποέκφραση. Ωραία. Και αυτό ακριβώς κάνουμε εδώ στον κώδικα. Κάνουμε consume το σύμβολο ερωτηματικό. Καλούμε την turn για να πάρουμε την τιμή της πρώτης έκφρασης. Κάνουμε consume την ανακότητα τελεία. Και τέλος, καλούμε πάλι την turn για να πάρουμε την τιμή της δεύτερης έκφρασης. Και επειδή γράφουμε τώρα evaluator, θέλουμε να γυρίσουμε και προς τα πάνω την τιμή όλου αυτού του πράγματος. Έχουμε περάσει προς τα κάτω το condition. Και αφού πήραμε το αριστερό και το δεξί κομμάτι, ποια είναι η τιμή. Κοιτάμε αν το condition είναι 0 ή true ή false και ανάλογα γυρίζουμε left και right, όπως περιγράφουμε τόση ώρα. Ναι. Λοιπόν, και τώρα τα υπόλοιπα cases. Το μείον 1 είναι το EOF. Δηλαδή, όταν βρει EOF, αυτό το read που κάνουμε, το in.read, θα επιστρέψει μείον 1. Άρα, μείον 1 ίσον EOF εδώ πέρα. Ναι. Ωραία. Αν πάμε πίσω στο parse table. Ναι, η περίπτωση που πούμε τώρα είναι το colon. Και το new line που είπαμε το προσθέσουμε και το χειριζόμαστε όπως το off. Τότε σε αυτές τις περιπτώσεις δεν κάνεις τίποτα. Δηλαδή, ό,τι σου πέρασα, αυτό θα επιστρέψεις. Τώρα, αυτό το return γιατί μπαίνει εκεί, ίσως θέλει λίγο σκέψη. Ας μην αναλωθούμε τώρα σε αυτό, γιατί πρέπει να κάνω return condition εκεί. Μπορείτε να το σκεφτείτε λίγο, γιατί συμβαίνει αυτό. Ωραία. Και άμα δεν έχουμε πέσει σε μία από τις καλές περιπτώσεις, ας πούμε, τότε είμαστε στην περίπτωση που θέλουμε να πετάξουμε κάποια error. Ωραία. Ωραία.
Και συγχαρητήρια, μόλις γράψαμε το πρώτο μας Request City Send Parser, αυτό είναι το πρόγραμμα. Ας ανοίξω ένα terminal να το τρέξουμε, σύντομα. Ας το δούμε λίγο το parser βήμα-βήμα σε σχέση με τη γραμματική. Κάθε συνάρτηση του parser αντιστοιχεί σε ένα μη τερματικό σύμβολο. Δηλαδή, ο parser αποτελείται από επιμέρους parsers που δεν αναγνωρίζουν ολόκληρη τη γραμματική από το αρχικό μη τερματικό, αλλά από οποιαδήποτε ενδιάμεση κατάσταση. Να. Και είχε αντίστοιχα... για κάθε μη τερματικό. Ναι, ακριβώς. Έχουμε μία συνάρτηση για κάθε μη τερματικό. Επειδή η γραμματική άμεση συνεργαζομένων μπορεί να έχει αναδρομή, το A μπορεί να παράξει μια πρόταση που έχει μέσα A, και οι συναρτήσεις μας αυτές μπορεί να είναι αναδρομικές. Εδώ το turn καλή turn tail και το turn tail καλή turn. Ο κώδικας θα ανέβει, είναι ήδη ανεβασμένος σε σελίδα άλλωστε. Θα ανεβάσουμε αυτό. Αυτό λοιπόν, έχουμε αναδρομικές συναρτήσεις. Αυτό είναι το recursive descent parser. Εκφράζουμε τον parser με αναδρομικές συναρτήσεις. Η κάθε συνάρτηση είναι υπεύθυνη για να παρσάρει από το σημείο που είμαι στην είσοδο αυτή τη στιγμή, κοιτώντας δεξιά, κοιτώντας μπροστά στην είσοδο, πώς μπορώ να τα ερμηνεύσω τα σύμβολα που θα δω σαν το τάδε μη τερματικό. Και εκτός από parsing, εδώ κάνουμε και evaluation, όπως θα κάνετε και εσείς το πρόβλημα της άσκησης. Δηλαδή, δεν είναι μόνο να τα αναγνωρίσω αν ταιριάζει με turn αυτό που βλέπω τα επόμενα σύμβολα που θα μου έρθουν στην είσοδο, αλλά και τι τιμή δίνουν αυτά τα σύμβολα που θα μου έρθουν. Δηλαδή, αυτό το turn, τι τιμή θα έχει όλη η έκφραση που ξεκινάει από αυτό το σημείο προς τα δεξιά. Αυτό. Θα το δείτε κι εσείς με την ησυχία σας, λίγο να το χωνέψετε, γιατί οι αναδρομές έχουν πάντα δυσκολία. Ωραία. Τώρα, εντάξει, είναι πολύ απλό. Φτιάχνω έναν tenor evaluator που παίρνει είσοδο από το SDN και του λέω να καλώ την top level τερματικό μου. Ωραία. Για να το δώσουμε input. Σπάρουμε ένα από αυτά που είχαμε γράψει. Πάρουμε αυτό το περίπλοκ. Απλώς, επειδή στη γλώσσα μας δεν έχουμε white spaces, πρέπει να τα μεταφέρουμε. Να. Ωραία. Και το πατάω enter. Και πράγματι μου επέστρεψε αυτό που περιμέναμε. Ένα. Ωραία. Κάνε και ένα λάθος. Ωραία. Ας κάνω το ίδιο, αλλά... Βάλε άλλο ένα column, στο τέλος έχει άλλο ένα νούμερο. Ξέφυγε ένα... Α, ωραία. Ναι, τα ωραία, τα live coding. Ωραία, αυτό θα πρέπει να είναι parser. Anyway. Ναι, τώρα αυτό όταν τερματίζουμε θα έπρεπε να ελέγχουμε ότι δεν υπάρχει καθόλου άλλη είσοδος δεξιά. Ναι. Οπότε εκεί δεν θα πρέπει να τερματίσει, θα πρέπει να κοιτάξει ότι υπάρχει κάτι δεξιά του και να πετάξει error. Μάλλον, ναι, αυτό δεν... Κάνε κάτι λάθος μπροστά. Ας πούμε, βάλε ένα space ή βάλε κάτι που δεν περιμένει. Σε βάλω διάγκα τελείς. Ωραία. Ό,τι δεν ανοίξει τη γλώσσα πρέπει να βγάζει parse error. Ό,τι ανοίξει τη γλώσσα πρέπει να μας επιστρέφεται η τιμή του. Και εντάξει, όπως είδατε, υπάρχουν και κάποια special cases. Το να ελέγξετε ότι τα πιάνετε όλα, μπορεί κάτι να σας ξεφεύγει στην περιπτωσιολογία. Ας πούμε, όπως αυτό που φαίνεται ότι ξεφεύγει σε εμάς τώρα. Ότι αν βάλουμε κάτι στο τέλος και το προηγούμενο είναι OK, θα παρσάρει όλο το προηγούμενο και δεν πειράζει που έμεινε κάτι στο τέλος, έτσι όπως έχουμε γράψει τον κώδικα. Ναι. Στην πραγματικότητα θα πρέπει να πειράζει. Ναι, θα το φτιάξουμε αυτό πριν το ανεβάσουμε για να έχετε σωστό το παράδειγμα. Αλλά. Ναι. Μόνο ψήφιση έχουμε εδώ πέρα. Εσείς στο κομπιουτεράκι σας πρέπει να υποστηρίξετε και πολυψήφιους, οπότε έχετε και αυτό το πράγμα να λάβετε υπόψη σας. Ωραία, να πάμε λίγο στο δεύτερο μέρος, μιας και έχουμε λίγο πίεση από χρόνο. Ναι, να πάμε, αλλά δεν νομίζω θα καλύψουμε και πολλά στο δεύτερο μέρος, ίσως λίγο τα εργαλεία, κάποια από τα εργαλεία. Και θα συνεχιστεί αυτό στο φροντιστήριο, αλλά
λίγο να δούμε τα εργαλεία. Ωραία. Όπως είπαμε, στο δεύτερο μέρος σας και θα χρησιμοποιήσετε δύο εργαλεία για να κάνετε τη δουλειά σας. Το JFlex που είναι ο Lexer και το JavaCup που είναι ο ένας LALR, LALR ένα parser. Generator. Ναι, σωστά. Θα έχετε δική σας θεωρία αυτά, αλλά ας τα επαναλάβουμε λίγο σύντομα. Ποια είναι η δουλειά του Lexer? Παίρνει το input stream χαρακτήρων. Εδώ είναι απλοί χαρακτήρες και τους μετατρέπει σε, από stream χαρακτήρα το μετατρέπει σε stream από tokens. Και αυτό το stream από tokens το παίρνει ο parser και στο τέλος μας φτιάχνει το parse tree, abstract syntax tree και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε ενδιάμεσα να παράσεις. Γενικά όμως το να γράψεις Lexer και parser με το χέρι είναι αρκετά δύσκολη δουλειά. Και για αυτόν τον λόγο ήθιστε να χρησιμοποιούμε διάφορα εργαλεία, όπως ο Lex, Flex, JFlex και Antler, τα οποία λέγονται Scanner Generators. Δηλαδή, αυτό που κάνεις είναι δίνεις ένα specification σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δηλαδή, σαν να γράφεις γραμματική, σαν αυτές που γράψαμε στα παραδείγματα πιο πριν, και ορισμένους άλλους κανόνες, και σου παράγει κώδικα Java, τον οποίο όταν το κάνεις compile και τον εκτελέσεις, θα έχεις έναν parser για τη γλώσσα που περιέγραψε στο specification. Ωραία. Τώρα, αυτό που σας έλεγα. Πάμε λίγο για το JFlex. Το JFlex είναι ο Lexer, όπως είπαμε, και δουλεύει πολύ καλά με το CAP, που είναι ο LALR parser που θα χρησιμοποιήσουμε. Και αποτελείται από τρία τμήματα. Στο πάνω μέρος του ένας specification που δίνουμε είναι κώδικας που του χρήστη και θα γίνει verbatim copy-paste μέσα στο Lexer που θα παραχθεί. Μετά ακολουθούν κάποια declarations και τέλος ακολουθούν κάποιοι λεκτικοί κανόνες οι οποίοι ματσάρουν και παράγουν τα tokens τα οποία θα καταναλώσει εν τέλει ο parser. Ωραία. Ας μην επιμείνουμε πάρα πολύ στα τεχνικά τώρα. Να δούμε κατευθείαν παράδειγμα Lexer. Ναι. Ωραία. Ωραία. Να κάνω μια περίληψη. Έχουμε περάσει τώρα στο δεύτερο κομμάτι της άσκησης και λέμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε δύο εργαλεία. Το ένα εργαλείο είναι Lexer Generator και το άλλο εργαλείο είναι Parser Generator. Τα οποία θα κουμπώσουν, ας πούμε, και θα παίξουν και τα δύο μαζί για να δουλέψει ο τελικός parser να παίρνει το input. Ωραία. Τώρα δεν θα μπούμε πολύ σε λεπτομέρεια, αλλά πάμε να δούμε πώς είναι το specification λίγο για τον Lexer. Ο Lexer, η δουλειά του είναι να πάρει το stream το stream από το input και να μας φτιάξει tokens. Δηλαδή, ας πούμε, αν θέλουμε κομπιουτεράκι για πολυψήφιους, μία δουλειά του Lexer θα ήταν να γκρουπάρει, ας πούμε, τα πολλά ψηφία μαζί και να μας γυρνάει σαν token έναν ολόκληρο πολυψήφιο και να μην παίρνουμε τα ψηφία ένα-ένα. Ωραία. Τώρα, ως παράδειγμα εδώ πέρα, αποφασίσαμε να ελοποιήσουμε ακριβώς το part 1 που έχετε ελοποιήσει εσείς μερικές distinct parser, αλλά εμείς αποφασίσαμε να το κάνουμε με τη χρήση των εργαλείων, για να δείτε πώς γίνεται. Ωραία. Τώρα, μην σας νοιάζουν, τα πάνε άστα, πάμε κατευθείαν είναι πολύ boilerplate, θα ακολουθούν κάποιες δηλώσεις ονομάτων, κάποιες δηλώσεις για συμβατότητα με τον CAP που θα χρησιμοποιήσουμε. Το encoding του αρχείου κλπ. Ο κώδικας που σας είπα που θα μπει verbatim μέσα στο parser, αλλά ας μην επιμείνουμε πάρα πολύ. Θα γίνει και φροντιστήριο πάνω στο εργαλείο. Θα εμβαθύνουμε πάρα πολύ. Ωραία. Τώρα, ας πούμε, στα σημαντικά, ας πούμε. Εδώ ορίζουμε κάποια macros. Για παράδειγμα, ως line terminator, ορίζω ένα macro line terminator και δίπλα το ορίζω να είναι αυτό το regex. Ωραία. Και τι θέλουμε σαν line terminator? Θέλουμε είτε να είναι carriage return, new line ή carriage return ακολουθούμε από new line.
Και αυτό, αυτό είναι καθαρά για convenience δικό μας και το αποθηκεύουμε σε, σε ένα macro line terminator. Ωραία. Και παρακάτω μπορούμε να ορίζουμε ένα άλλο macro white space που λέει είτε θα είναι light terminator, είτε θα είναι κενό, tab ή το backslash f, δεν ξέρω τι είναι. Πρέπει να ξέρετε λίγο line feed, λέει, το λέω από πάνω. Αυτά γίνονται specify λίγο με regexes, οπότε άμα έχετε κάποια εξοικείωση με τα regexes, ας πούμε κάθε την μπάρα, το vertical bar είναι το όρο, ας πούμε. Το line terminator είναι carriage return ή backslash n ή carriage return και backslash n. Ωραία. Και αντίστοιχα ορίζουμε και ένα regex, το οποίο αναγνωρίζει literals δεκαδικών αριθμών, οπότε είναι 0 ή 1 έως 9, ακολουθούμε από 0 έως 9, 0 οι περισσότερες επαναλήψεις αυτών. Αυτή είναι δηλαδή ένα regex, μια κανονική έκφραση για πολυψήφιους αριθμού. Μας δίνει όλους τους πολυψήφιους αριθμού. Και τώρα στο εργαλείο εδώ πέρα ορίζουμε τι θα κάνει ο Lexer, τι σύμβολο να παράξει ο Lexer όταν δει κάποια σύμβολα. Οπότε του λέμε, όταν δεις το συν, πάραξε σύμβολο συν plus. Όταν δεις μείον, πάραξε σύμβολο συν minus. Και ούτω καθεξής. Και όταν δεις δεκαδικό αριθμό, τότε κάνε new integer με αυτή τη μορφή. Τώρα αυτό είναι θέμα, είναι λίγο λεπτό σημείο με την Java. Το yytext μας δείχνει τι έχει καταναλώσει μέχρι στιγμής ο Lexer. Οπότε με το new integer yytext παίρνουμε αυτό που έχει καταναλώσει ο Lexer ως string και το περνάμε στον integer constructor της Java. Οπότε μας επιστρέφει ένα ακέραιο. Μας κάνει τη μετατροπή σε string σε integer εύκολα. Γενικά τα tokens μπορεί να είναι απλά κάτι σαν, ας πούμε για το plus δεν χρειαζόμαστε τιμή, θέλουμε απλά να ξέρουμε ότι είναι το plus. Αλλά κάποια άλλα tokens που μας φέρνει ο Lexer θέλουμε να έχουν και τιμή. Ας πούμε άμα πάρουμε έναν αριθμό θέλουμε να μας πει ότι okay, αναγνώρισα έναν αριθμό, αλλά θέλουμε να μας δώσει και την τιμή. Οπότε γι' αυτό στο decking lead κάνουμε, γυρνάμε και sim number, δηλαδή παίζουμε και ότι είναι αριθμός, αλλά δώσουμε και την τιμή του, γιατί εγώ θα τη χρησιμοποιήσω. Ακριβώς. Ας πούμε. Ενώ στο συν δεν έχει κάποια τιμή το συν, είναι απλά μας ενδιαφέρει είναι συν. Αντίστοιχα και για όλα τα υπόλοιπα σύμβολα που δεν έχουν τιμές. Σε κάνα πεντάλεπτο να το κλείνουμε. Ναι, ναι. Ωραία, ίσως να προχωρήσουμε από το Lexer και να πάμε λίγο στο cap. Ναι. Ωραία. Τώρα, επειδή μας πιέζει λίγο χρόνος, θα το επαναλάβουμε αυτά και θα δούμε πιο αναλυτικά. Ναι, θα δούμε πιο λεπτομέρω. Ωραία. Κατά τη στοιχεία, στην αρχή του CAP, του specification που δίνεται για το CAP, ακολουθούν κάποιες αρκετά στανταράκια δηλώσεις. Δεν θα χρειάζεται να αλλάξει σχεδόν τίποτα από αυτά. Και τέλος, ακολουθούν κάποιες δηλώσεις μη τερματικών και τερματικών. Οπότε, πρώτα δηλώνουμε τα τερματικά μας, δηλαδή πρόσθεση, αφαίρεση. Ναι. Και παρατηρήστε ότι τώρα τα τερματικά ταιριάζουν με τα tokens που βάλαμε το Lexer να μας επιστρέφει. Δηλαδή πριν λέγαμε επέστρεψέ μου sim.plus, sim.minus. Όλα αυτά τα παίρνουν εδώ σαν terminals. Αντίστοιχα για το number που έχει και τη μη integer, ας πούμε, και τα string. Ναι. Οπότε συγγνώμη. Ναι, συγγνώμη. Ωραία. Ορίζεις λοιπόν αυτά τα τερματικά σύμβολα, τα οποία είναι ακριβώς τα ίδια ονόματα όπως θα είχαμε ρίξει εδώ στο Lexer. Οπότε ο Lexer θα πάρει την είσοδο, θα μας φτιάξει tokens και εδώ τα tokens θα χειριζόμαστε σαν terminal. Και τώρα με τα terminal θα ορίσουμε και non-terminals και θα πάμε να γράψουμε τη γραμματική μας. Αυτή είναι η βασική. Ωραία. Ορίζουμε ένα top-level program, το οποίο δεν έχει κάποια τιμή, κάποιο τύπο. Και ορίζουμε κάποια non-terminals που έχουν τύπο string. Θα πει είναι το expr και το expr list. Θα δούμε τώρα συγκεκριμένα. Πάμε να δείξουμε λίγο ας δούμε κατευθείαν την γραμματική και θα επαναλάβουμε. Λοιπόν, αυτά που είναι στα δεξιά και λένε results on κάτι, ξεχάστε για λίγο. Μη σας ανησυχούν τι γράφει εκεί πέρα. Κοιτάξτε μόνο το αριστερό column, ας πούμε, που είναι μόνο η γραμματική. Που η γραμματική είναι ακριβώς ό,τι έχετε να κάνετε στην άσκηση πάνω κάτω. Ωραία. Εντάξει, δεν την κάνουμε εμείς specify ακριβώς έτσι. Ας πούμε για το number έχουμε και άλλους κανόνες, όπως παρουσιάζουμε τη γραμματική στην άσκηση. Αλλά κατά τα άλλα,
Ας πούμε, άμα κοιτάξετε το expert, τι μπορεί να είναι το expert, μπορεί να είναι έκφραση plus έκφραση, έκφραση minus έκφραση, έκφραση εκθέτης έκφραση, παρενθέσεις, το number που κρύβει μέσα του όλη αυτή την πολυπλοκότητα του πολυψήφιου, που θέλουμε στη γραμματική το εκφράζουμε με, και με άλλο κανόνα. Και το string literal είναι κάτι που έχουμε προσθέσει για τον demo. Ξεχάστε το και αυτό για τώρα, θα το δούμε στο επόμενο φροντιστήριο. Γιατί το προσθέσαμε αυτό και θα σας χρειαστεί αυτό για την άσκηση, αλλά ξεχάστε το για τώρα το string literal τι κάνει. Ωραία. Και η γλώσσα μας την έχουμε ορίσει για να έχει λίγο ενδιαφέρον. Είναι μια ακολουθία από εκφράσεις. Δηλαδή, ένα συν τρία, μία έκφραση, semicolon. Δύο συν τρίτη και μετά πέντε συν έκτη. Ωραία. Η γραμματική αυτή είναι βασικά η γραμματική που θέλετε, η γραμματική για γλώσσα που θέλετε στο part 1, αλλά με τα εργαλεία του part 2. Οπότε ναι, αυτό δεν σας απαντάει. Έχει και τη διαφορά ότι έχουμε και αυτό το expert list, οπότε μπορούμε να κάνουμε chain πολλές εκφράσεις με τα semicolons, που αυτό δεν το θέλουμε στο part 1. Θέλουμε απλά, στο part 1 θέλουμε ο parser να παίρνει μία ακριβώς έκφραση που τελειώνει με new line EOF και να βγάζει το αποτέλεσμα. Εδώ το κάναμε λίγο πιο περίπλοκο να βάλουμε και. Γιατί με το εργαλείο είναι και πολύ εύκολο κιόλα. Σωστά. Οπότε δεν μπορούμε να βάλουμε πολλαπλές εκφράσεις. Ναι, να απαντήσεις. Ναι, πολύ σωστά. Με το precedence, ουσιαστικά ο parser μπορεί αυτόματα να λύσει κάποια conflicts που θα προκύπτουν. Ωραία, ναι. Ας εξηγήσουμε. Εγώ λέω να εξηγήσουμε και το precedence και ίσως να σταματήσουμε. Ναι, αλλά και ας πούμε λίγο πολύ σε υψηλό επίπεδο τι θέλουμε να βγάλει. Ωραία. Ναι, okay. Με το precedence, λοιπόν, όταν λέμε precedence left, λέμε ότι αυτοί οι τελεστές είναι αριστερά προς εταιριστική με το left και έχουν precedence 0. Η αρρύθμιση ξεκινάει, η μεγαλύτερη προτεραιότητα είναι η τελευταία και μικραίνει όσο ανεβαίνεις προς τα πάνω. Οπότε λέμε ότι η ύψος δύναμη έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα και είναι δεξιά προς αριστερή. Και η πρόσθεση και αφαίρεση είναι αριστερά προς αριστερή και έχουν μικρότερη προτεραιότητα από την ύψος δύναμη. Αυτό στην άσκηση, προσέξτε το πάρα πολύ, θα γίνουν πολλά λάθη, σας το λέω από τώρα. Η δύναμη είναι δεξιά προς αριστερή. Δηλαδή, 2 ή στην τρίτη ή στο τετράγωνο κάνει 2 στην ενάτη. Και όχι 8 στο τετράγωνο. Αυτό προσέξτε το πολύ στην άσκηση. Ωραία. Και τώρα εδώ είναι πολύ απλό, γιατί απλά του το λέμε ότι η προσδεριστικότητα είναι δεξιά και θα το λύσει αυτό μόνο του στο πώς θα καλέσει τους... στο πώς θα γίνει το parsing, ας πούμε. Ωραία. Ωραία. Τώρα να κοιτάξουμε λίγο το δεξιά κομμάτι, να εξηγήσουμε τι είναι αυτά τα result. Θα τα πεις λίγο. Ναι, ωραία. Λοιπόν, η λογική τώρα είναι ότι έχουμε αριστερά τη γραμματική, έχουμε κάποιες παραγωγές. Ο parser θα αναγνωρίζει αυτές τις παραγωγές. Όταν αναγνωρίζει αυτές τις παραγωγές, έχουμε την ευχέρεια να του πούμε, άμα αναγνωρίσεις αυτό, κάνε και κάτι. Και αυτό το κάνε και κάτι, εμείς θα το χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε σιγά-σιγά αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε. Εμείς τι είπαμε ότι θέλουμε να κάνουμε στο part 2, θέλουμε να φτιάξουμε τελικά ένα Java πρόγραμμα. Άρα, σιγά σιγά θα αναγνωρίζουμε παραγωγές της γραμματικής. Αυτές τις παραγωγές, όταν τις αναγνωρίζουμε, θα γίνεται κάποιο action που θα προκαλεί να φτιάχνετε ένα string, που είναι ένα κομμάτι του Java προγράμματος που υπολογίζει αυτό το τμήμα, ας πούμε, που υπολογίζει ότι γράφει αυτή η παραγωγή. Και αυτά σιγά σιγά αναδρομικά θα συγκεντρώνονται προς τα πάνω. Αυτό το, άμα δείτε, αυτό που κάνουμε resultis on κάτι, αυτό σημαίνει κράτα το αυτό και μετά αυτά επαναχρησιμοποιούνται. Δηλαδή υπάρχει αναδρομή εδώ. Άμα δείτε αριστερά στους κανόνες, ας πούμε, άμα πάρετε το πρώτο, expert, το ονομάζουμε ε1, plus μια άλλη έκφραση που το ονομάζουμε ε2. Αυτές οι εκφράσεις μπορεί να είναι περίπλοκες, δηλαδή μπορεί να συνεχίσει να παρσάρεται. Αλλά ό,τι και να είναι, όταν αυτό παρασαριστεί, θα επιστρέψει ένα αποτέλεσμα στο ε1. Και τελικά, δεξιά, στο action που κάνουμε, χρησιμοποιούμε όλο αυτό το περίπλοκο, ό,τι και να είναι, το ε1, και το κάνουμε πρόσθεση με όλο αυτό το περίπλοκο, ό,τι και να είναι ε2. Απλώς να κάνω μια διευκρίνηση. Αυτό που κάνουμε εδώ δεν κάνουμε evaluation. Αυτό που επιστρέφουμε είναι πρόγραμμα Java. Οπότε συνθέτουμε ένα πρόγραμμα Java εδώ πέρα.
Γι' αυτό, άμα δείτε, ό,τι επιστρέφουμε είναι string. Δηλαδή, πάμε να γράψουμε, πάμε να φτιάξουμε ένα μεγάλο string που είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα Java, πρακτικά. Ωραία. Νομίζω ότι καλό σημείο είναι εδώ να σταματήσουμε. Αν θέλουμε να ανακεφαλαιώσουμε αυτό που μόλις μας είπαν ο Νίκος και ο Ηλίας, είναι ότι στο πρώτο μέρος της εργασίας φτιάχνετε έναν interpreter. Οπότε, αποτιμάτε κατευθείαν τις εκφράσεις και κάθε φορά που αναγνωρίζετε μια έκφραση, επιστρέφετε την τιμή σας. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, μπορεί να είναι πιο εύκολα τα πράγματα γιατί γράφετε μόνο γραμματική, αλλά τα actions, ο κώδικας που συνοδεύει τους κανόνες της γραμματικής, φτιάχνει, υλοποιεί έναν compiler. Παίρνετε μια απλή γλώσσα και βγάζετε Java. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, λοιπόν, βγάζετε Java. Έχετε compiler. Ο κώδικας αυτός είναι ήδη ανεβασμένο στη σελίδα, Ηλία, Νίκο. Το κάνουμε update. Έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές, θα το κάνουμε update. Και Ηλία, αν θες, μόνο για να το δουν τα παιδιά, τρέξε μία, να δουν ότι όντως παράγει για κάποια έκφραση ότι παράγει ένα πρόγραμμα Java. Να δουν αυτό το πρόγραμμα Java που βγαίνει. Να τρέξουμε ένα πολύ γρήγορο παράδειγμα. Ήδη υπάρχει πάντως ο κώδικας από πέρυσι που μπορεί να είναι διαφορετική γλώσσα, αλλά έχει αντίστοιχα πράγματα, δηλαδή δεν είναι ότι σας λείπουν τα παραδείγματα. Απλά το συγκεκριμένο παράδειγμα τώρα που θα ανανεώσουν τα παιδιά θα το ανεβάσουν απόψε. Ωραία, ας το δούμε, ας κάνουμε κάτι κάπου απλό. Θα κάνω ένα συν 2, semicolon, 5 στο τετράγωνο, μείον 1, enter και off. Και τώρα βλέπετε τι μας έβγαλε. Μας έβγαλε από κάτω ένα πρόγραμμα Java, το οποίο όταν το τρέξουμε θα μας τυπώσει τα αποτελέσματα αυτών των εκφράσεων. Και όντως, εντάξει, μπορούμε να το κάνουμε redirect, άμα θες τώρα να βάλω σε αρχείο ή κάνω redirect σε... Ναι. Εντάξει, δεν νομίζω. Καλά, οκ. Τέλος πάντων. Και είναι προφανές. Εντάξει, αυτό το πρόγραμμα Java τρέχει τέλος πάντων και υπολογίζει τις τιμές. Ωραία. Εδώ τώρα δεν είχαμε, απλά γράψαμε τη γραμματική και φαίνεται ότι απλά πήγαν όλα καλά. Ας πούμε, κάναμε ένα make, έφτιαξε τον parser και δούλεψαν όλα. Είναι όλα τέλεια, ας πούμε. Στην πραγματικότητα, η δυσκολία σε αυτό το part που θα συναντήσετε είναι ότι αυτή η τεχνολογία των LALRN parser generators, υπάρχουν κάποια conflicts που μπορούν να συμβούν όταν η γραμματική δεν ικανοποιεί αυτό το LALRN. Και υπάρχουν δύο τύποι conflict. Το ένα λέγεται shift reduce και το άλλο reduce reduce, αν θυμάμαι καλά. Θα πούμε περισσότερα γι' αυτά. Θα τα βρείτε μπροστά σας δηλαδή. Και πιο πολύ εκεί είναι που είναι η δυσκολία της άσκησης. Αυτή η γραμματική δηλαδή είχε ήδη τη μορφή που θέλει ας πούμε, ο parser generator, οπότε δεν μας γκρινιάξε καθόλου. Όταν θα πάτε να γράψετε εσείς τη γραμματική για τη γλώσσα, σίγουρα θα σας γκρινιάξει τουλάχιστον μία φορά. Και εκεί θα πρέπει να δείτε αυτά. Λύνονται είτε με transformation της γραμματικής, είτε κάποιες φορές σου προτείνει κάποιο default action ο parser και πρέπει να του πεις ότι OK, δέχομαι αυτό το default action, είναι αυτό που θέλω. Αυτά θα τα δούμε με πιο πολύ λεπτομέρεια την επόμενη φορά. Τώρα δεν προλαβαίνουμε, είναι αρκετά περιπλόκο και θα σας εξηγήσει και τα conflicts στο μάθημα ο κύριος Μαραγδάκης για να καταλάβετε διαστητικά από κάτω τι σημαίνουν αυτά τα conflicts. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα βγει τώρα ένα poll στο πιάτσα για το φροντιστήριο της Πέμπτης Παρασκευής. Ναι. Αλλά νομίζω για σήμερα καλά είμαστε και συνεχίζουμε. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια, παιδιά. Δεν ακουστήκατε. Sorry, σας είχα κλείσει. Δεν πειράζει, εντάξει. Μου φάνηκε ότι πήρε απίστευτα πολλή ώρα, μόνο και μόνο αυτό με το first.